Εσείς που ήρθατε, τώρα δεν μιλάω βέβαια ως οικοδεσπότης, είμαι και εγώ καλεσμένος, αλλά απλώς χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν όχι μόνο τέτοια κτίρια, αλλά τέτοια βιώματα που αφιερώνονται σε ανθρώπους σαν τον Αρχιμίδη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα που μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά όταν αναγκαζόμαστε να πάμε στο Μουσείο της Νέας Υόρκης των μαθηματικών για να δούμε εκθέματα που είναι αφιερωμένα π.χ. στον Πυθαγόρα και εμείς δεν έχουμε το ανάλογο στην Ελλάδα, το έχουμε μόνο στην Αμερική, γιατί οι Αμερικανοί είναι πολύ περήφανοι να έχουν εκθέματα που αφορούν τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδος, ενώ στην Ελλάδα εμείς το θεωρούμε τόσο δεδομένο που λέμε στο τέλος, εντάξει, θα το έχουν δει στο σχολείο τα παιδιά μας, θα το έχουν δει στο πανεπιστήμιο, κάπου το έχουν δει και τελικά καταλήγουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν δει απολύτως τίποτα, γιατί όπως πάντα, και επειδή είμαστε στην Αθήνα, νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα, ρωτήστε πόσους Αθηναίους ξέρετε που να έχουν πάει στην Ακρόπολη να δουν τον Παρθενώνα μόνοι τους, χωρίς τους φίλους τους που δεν είναι Αθηναίοι. Γιατί συνήθως είναι έρχεται ο φίλος μας ο ξένος και λέει θα με σπάσει εκεί πέρα, άντε να σε πάω, αφού το βλέπω κάθε μέρα. Άρα η καθημερινότητα σκοτώνει τη σκέψη και το ίδιο ισχύει και για τους μεγάλους διανοούμενους. Το άλλο που θέλω για να συμπληρώσω και τον δημιουργό του μουσείου, δεν είναι μόνο τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά τον Αρχιμίδη, πολύ συχνά είναι και οι καθηγητές. Άρα οφείλεται σε ένα πολύ απλό φαινόμενο, είναι ότι έχουμε ελάχιστους μαθηματικούς. Έχουμε ελάχιστους μαθηματικούς που καταλαβαίνουν τον Αρχιμίδη και έχουμε πάρα πολλούς φιλόλογους που καταλαβαίνουν τα κείμενα στα αρχαία, αλλά όχι το Αρχιμίδη. Άμα τώρα κάνετε την κοινή τομή από αυτά τα σύνολα, θα καταλάβετε ότι πάνω κάτω είμαστε τρίτσικοκούκος. Άρα, π.χ. στη Γαλλία συνηθίζεται σε μερικά μαθήματα να βάζουμε έναν φιλόλογο που κάνει τα αρχαία ελληνικά και δίπλα του να είναι ένας μαθηματικός και κάνουν το μάθημα ταυτόχρονα. Σχεδόν ταυτόχρονα. Άρα, ο ένας μιλάει, ο άλλος εξηγεί. Μετά, εφόσον δεν έχει τελειώσει, λειτουργούν διαδραστικά τα παιδιά. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια να έχουμε, πώς τα λένε αυτά, τους θεωρητικούς και τους πρακτικούς. Επειδή ο Αρχιμίδης πατάει άνετα και στα δύο μαζί, πάνω κάτω δεν είμαστε ποτέ από τη σωστή πλευρά να τον εξηγήσουμε. Το άλλο που βλέπουμε, επειδή τώρα περάσαμε το έτος Αριστοτέλη, βέβαια είναι και αυτή η χρονιά γιατί πάει με δύο χρόνια, το άλλο που βλέπουμε, έχουμε πολλούς ανθρώπους που ξέρουν να πούν μερικά πράγματα για τον Αριστοτέλη, επειδή είχε την καλή ιδέα να γράψει και πράγματα που είναι κατανοητά. Και ο Αρχιμίδης είχε την κακή ιδέα να γράψει μόνο πράγματα που ήταν του επίπεδου του. Που σημαίνει επίσημα κατανόητα. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είχε αναλύσει ο Αρχιμίδης το έργο του Αριστοτέλη, γιατί άμα το ξέραμε μόνο θα λέγαμε λιγότερα για τον Αριστοτέλη. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, έχουμε δύο παραδείγματα από ανθρώπους μεγάλου επίπεδου. Ο Αριστοτέλης ήταν υψηλού επίπεδου, αλλά όχι σε πολλούς τομείς. Το θα μου πείτε, δεν μας πειράζει, μόνο που μιλούσε για πολλούς τομείς. Άρα άμα το συνδυάσετε με αυτό που λέει ο Άινστάιν, ότι έχουμε την νοημοσύνη ενός 18χρονου όταν είμαστε εκτός τομέα, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Από την άλλη πλευρά, ο Αρχιμίδης ασχολήθηκε με τεχνικά πράγματα. Ξέρουμε βέβαια μερικά, ας πούμε, ανέκδοτα εντός εισαγωγικών με την ετυμολογική έννοια της λέξης. Αλλά όσον αφορά τώρα το θέμα το μαθηματικό, είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε το όλο πρόβλημα. Και για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο δημιουργός, δεν είναι τόσο ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο μπροστά ήταν ο Αρχιμίδης, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πόσο πίσω ήταν η αρχαιότητα σε σχέση με τον Αρχιμίδη. Γιατί φανταστείτε, ας πούμε, ότι το μέτρον, όπως λέμε παν μέτρον άρεσον, να είναι ο Αρχιμίδης. Ενώ βέβαια εμείς έχουμε αποφασίσει ότι είναι η μάζα.
Άρα λέμε ότι είναι πολύ μπροστά. Βέβαια είναι τόσο μπροστά που π.χ. για τους υπολογισμούς για τον αριθμό π, περιμέναμε πάνω κάτω μισή χιλιετία για να έχουμε έναν Κινέζο που να βρει κάτι λίγο καλύτερο από τον Αρχιμίδη. Χωρίς να περάσει από τον Αρχιμίδη, γιατί δεν ήξερε τα αποτελέσματα. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι και στους υπολογισμούς του Αρχιμίδη, αλλά π.χ. να κάνουμε ένα τεστ, αλλά δεν σηκώνεται, είναι ρητορικό τεστ με ευτικής. Άρα ποιος έχει τα άπαντα του Αρχιμίδη στο σπίτι του, λέμε τώρα, ας πούμε. Άμα ήμασταν σε μια ξένη χώρα, άμα έκανα αυτή την ερώτηση, είχαμε το μισό κοινό να λέει ναι, εσείς δεν θα σας ξαφνιάζει, γιατί εμείς εδώ το έχουμε όλοι. Βλέπω χαμογελάτε αριστοφανικά. Τι εννοώ με αυτό? Το πρόβλημα είναι ότι πρώτα βέβαια είναι η γλώσσα, είναι σχεδόν ουσιαστικά επιστολές, και έχουμε πάνω ένα πρόβλημα με τις επιστολές, είναι ότι όταν ένας που έχει μια μεγάλη εμβέλεια γράφει σε κάποιον που είναι υψηλού επίπεδου, δεν μπαίνει στις λεπτομέρειες. Άρα πάνω κάτω καταλαβαίνει για ποιο πράγμα μιλάμε ο άλλος. Μόνο που εμείς, επειδή δεν είμαστε μεταξύ των δύο, πρέπει να ξαναβρούμε τι είπε. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Πολλοί από εσάς, ας πούμε, ξέρουν ότι ο Αρχιμίδης είναι από τους πρώτους ανθρώπους που προσέγγισε τον αριθμό π. Okay. Σιγά σιγά νομίζουμε μάλιστα ότι είναι ο Αρχιμίδης που έχει δώσει αυτό το γράμμα, και είναι βέβαια λάθος. Είναι οι ξένοι που για να τιμήσουν τον Αρχιμίδη έβαλαν το π από το περίμετρος. Στην πραγματικότητα είναι ακόμα πιο τιμητικό, γιατί άμα το είχε βάλει απλώς ο Αρχιμίδης και είχε γράψει π όπως γράφει στα ελληνικά και το είχαμε κρατήσει, θα ήταν απλώς η συνέχεια της μνήμης. Ενώ εδώ είναι η αποδοχή του κλαίους. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι τόσο μεγάλη σημασία που είναι φυσιολογικό να το ονομάζουμε με ένα ελληνικό γράμμα. Άρα δεν είναι, αν θέλετε, η αναγνώριση του ελληνικού πολιτισμού που βλέπουμε στο γράμμα π. Είναι η αναγνώριση της εμβέλειας του Αρχιμίδη που έτυχε για μας να είναι Έλληνας. Βλέπετε πώς το πάω. Έχω διάφορες συζητήσεις και στη Γαλλία ή στο εξωτερικό. Μερικές φορές μου λένε ο Αρχιμίδης δεν είναι Ιταλός. Να μην λέτε τέτοια πράγματα, γιατί ξέρετε πού είναι η Σικελία. Αλλά βέβαια μετά, άμα μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα, τότε καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Λίγο πιο γενικά, έχουμε μόνο δύο μαθηματικούς της αρχαιότητας που έχουν γεννηθεί σε ελληνικό χώρο. Δηλαδή, τον ελληνικό χώρο που προσδιορίζουμε τώρα. Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Το λέω για αυτούς που έχουν εθνικιστικές τάσεις σας, να μην επιμένουν πάρα πολύ, θα μας βγάλουν όλους τους μαθηματικούς. Άρα, ο Αρχιμίδης, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Πρώτα απ' όλα, ο Αρχιμίδης δεν σέβεται την ιεραρχία. Σέβεται μόνο τις αξίες. Δηλαδή, άμα λες κάτι που είναι σωστό, σου λέει μπράβο, άμα είναι λάθος, κρίμα. Και όποιος και να είσαι, αυτό είναι πολύ κρίμα. Γιατί κανονικά εμείς, ξέρετε, αυτό μας διδάσκουν είναι ότι όταν ένα σεβαστό πρόσωπο λέει κάτι, δεν του λες αμέσως λάθος. Λες, νομίζω ότι δεν κατάλαβα τι είπατε. Με λίγο περισσότερες εξηγήσεις μπορεί και να φτάσω στο επίπεδο της κατανόησης. Και βέβαια σας τις δίνουν και μετά σας εξηγούν ότι δεν ξέρουν. Αλλά ο Αρχιμίδης στην πραγματικότητα εξετάζει με ένα ύφος πολύ διαφορετικό, και γι' αυτό ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση για τον Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, αποτελούσε το μοντέλο. Το μοντέλο. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι οτιδήποτε ήταν γύρω από τον Αρχιμίδη που αποτελούσε το μοντέλο. Άρα και ο Ντα Βίντσι τον ήξερε με τρόπο έμεσο. Αλλά αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι όταν κοιτάζει ένα κείμενο, το αναλύει ορθολογικά και όχι ανάλογα με το τι λέει ο συγγραφέας ως «ον». Σας δίνω ένα παράδειγμα που είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχετε καμία δυσκολία να δείτε με ποια ευκολία θα το αποφεύγατε. Παίρνετε, ας πούμε, την Εγκυκλοπαίδεια Universalis, ανοίγετε και ψάχνετε το λίμα σχετικότητα και κάτω βλέπετε ότι έχει υπογραφεί Albert Einstein.
Φαντάζομαι ότι αμέσως θα μπείτε στο πνεύμα του Αρχιμίδη και θα αρχίσει να αμφισβητείτε κάθε γραμμή. Θεωρώντας ότι μπορεί να ήταν ένας μαθητής που το έκανε. Έτσι γίνεται. Είναι αυτό που θα έκανε ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης δεν θα κοίταζε καθόλου ποιος το έγραψε. Θα κοίταζε αν αυτό που λέει είναι σωστό. Και γι' αυτό είχε μερικά θέματα ο Αριστοτέλης, γιατί παρόλο που ήταν γραμμένο ο Αριστοτέλης στο τέλος, το ξετίναξε το κείμενο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό από αυτές τις διάνοιες που δεν θα δώσουν σημασία στο τι λέγεται, αλλά στο τι είναι. Άρα, ο Αρχιμίδης στο δικό του πλαίσιο, να καταλάβουμε πώς πάει, είναι ο μοναδικός μαθηματικός της αρχαιότητας που δεν έκανε λάθος για τον τετραγωνισμό του κύκλου. Αυτό νομίζω είναι μια ωραία σφραγίδα, γιατί δεν το λέμε με τόσο ομό τρόπο. Όλοι οι άλλοι την κοτσάνα την είπαν. Βέβαια, μετά ερχόμαστε εμείς και βρίσκουμε δικαιολογίες, μα δεν ήξεραν, δεν ήξεραν αυτό. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα λάθος. Και έκανε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό για μας, και γι' αυτό μιλάμε για την εμβέλεια. Κατάφερε να βρει έναν ισομορφισμό μεταξύ δύο προβλημάτων, λέγοντας, ας πούμε, ότι αν το πρόβλημα Α λύνεται, τότε λύνεται και το πρόβλημα Β. Αν λύνεται το πρόβλημα Β, λύνεται και το πρόβλημα Α. Αλλά ούτε το Α ούτε το Β δεν λύνονται. Δηλαδή, σας λέει ότι στην πραγματικότητα ο ισομορφισμός μπορεί να τον αποδείξουμε, αλλά μπορεί και τα δύο προβλήματα να είναι μη επιλύσιμα. Άρα, άλλοι προσπαθούσαν να πούν αυτό είναι επιλύσιμο και αυτό δεν είναι, ή αυτό είναι πιο εύκολο από το άλλο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, άμα κοιτάξετε μόνο μερικά δεδομένα. Πάνω κάτω, όλοι ξέρετε ποια είναι η περίμετρος ενός κύκλου. Πάνω κάτω, σίγουρα κανένας δεν ξέρει πώς να το αποδείξει. Και πάνω κάτω πιστεύετε ότι είναι το ανάλογο με την έλλειψη. Στο τελευταίο πάνω κάτω δεν ακολουθήσατε, είδα. Άρα η περίμετρος της έλλειψης δεν μπορούμε να την βρούμε με έναν κλασικό τρόπο. Πρέπει να εισάγουμε νέες συναρτήσεις, τις ελλειπτικές. Άρα στην πραγματικότητα με τις συναρτήσεις που ξέραμε στην αρχαιότητα δεν μπορούμε να βρούμε έναν τύπο. Έχει ενδιαφέρον γιατί το εμβαδόν της έλλειψης είναι εύκολο. Εντάξει. Και έχουμε και τον τύπο. Άμα σας έλεγα τώρα τι είναι το πιο δύσκολο, το εμβαδόν ή η περιφέρεια. Έχετε την τάση να θεωρείτε το εμβαδόν. Γιατί γρήγορα θυμάστε και λίγο απεριοστικό λογισμό και λέτε μάλλον εδώ θα χρησιμοποιήσει κάτι σαν Ρίμαν, Λεμπέ κτλ. Άρα εδώ έχει πάλι ένα θέμα, είναι ότι στην πραγματικότητα τα όρια, οι περιφέρειες είναι πιο δύσκολες από τα εμβαδά. Και σαν έννοια έχει ενδιαφέρον γιατί, ξέρετε, άμα κοιτάξετε το σώμα σας σαν μάζα, εκτός από τις γυναίκες που δεν έχουν μάζα, έχουν μόνο ενέργεια, για όλους τους άλλους είναι ένας όγκος ο οποίος δύσκολα περιγράφεται ως επιφάνεια, γιατί είναι το δέρμα σας, ενώ εύκολα περιγράφεται ως μάζα. Άρα εδώ λοιπόν ο Αρχιμίδης ποιο είναι το επίπεδο του όλου πλαισίου. Πρώτα απ' όλα θυμάστε ότι πολύ συχνά λέμε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν τεράστιες μαθηματικές γνώσεις και λόγω αυτής της ακρίβειας κατάφεραν να κατασκευάσουν τις πυραμίδες. Άρα για να μην είμαστε υπερβολικοί, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ότι το ανάλογο του π είναι το 3. Εντάξει, άρα θα μου πείτε όλοι αυτοί που είναι στη φυσική και στη χημεία και λένε 3,14, λένε και το 0,14 παραπάνω από το 3. Βέβαια, μερικοί ανακαλύπτουν μετά ότι έχει και τελείες. Αλλά τέλος πάνω. Άρα, αν είστε εσείς του 3,14, 159, 2, 6, 53 κτλ., τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η προσέγγιση είναι ελαττωματική, γιατί ουσιαστικά θέλει να πει ότι για τους Αιγύπτιους ένας κύκλος είναι το ίδιο με το εγγεγραμμένο εξάγωνο. Εντάξει. Αλλά άμα σας έλεγα, εσύ άμα μπερδεύεις το εξάγωνο με έναν κύκλο, τι μαθηματική ακρίβεια έχεις. Θα λέγατε όχι, δεν έχω. Είναι αυτό. Άρα για όσους νομίζουν επίσης ότι οι πυραμίδες είναι απόλυτες πυραμίδες μαθηματικές, είναι απλώς ότι δεν πήγαν.
και χάρη στους φωτογράφους που παίρνουν φωτογραφίες από πολύ μακριά, μας επιτρέπει να δούμε ότι έχουμε απόλυτες ωραίες ευθείες, ενώ βέβαια άμα πάτε από πιο κοντά είναι σκαλοπατάκια, γιατί δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο τόσο εύκολο. Άρα η έννοια της πυραμίδας, και μάλιστα έχει σχέση και με τον όγκο και για τον Αρχιμίδη, είναι ήδη μια δυσκολία. Ο Αρχιμίδης, όταν θα ασχοληθεί με το θέμα του π, πρέπει να κάνει κάποιους υπολογισμούς. Αλλά να ξέρετε ότι ακόμα και τώρα στη μαθηματική έρευνα, σε μερικά σημεία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς περνάει από το ένα στο άλλο. Ένα βασικό στοιχείο που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς το έκανε, έχουμε βρει ανάλογη τυπολογία να το κάνουμε αυτό, είναι πώς βρήκε την προσέγγιση του ρίζα 3. Θα μου πείτε και τι μας ενδιαφέρει το ρίζα 3. Το 1,73. Είναι βασικός υπολογισμός για να βρείτε το π. Άρα προσέξτε πόσο βασικός είναι αυτός ο υπολογισμός. Φανταστείτε ότι παίρνετε ένα πολύγωνο κανονικό, το βάζετε μέσα στον κύκλο σας, μεγαλώνετε το πόσο είναι πολύγωνο όσον αφορά τις πλευρές και πάνω κάτω τι λέτε, λέτε ότι η χορδή είναι σχεδόν το τόξο, σαν κόνσεπτ, εντάξει. Αλλά φανταστείτε ότι παίρνετε ένα κομμάτι του κύκλου, παίρνετε τη χορδή και λέτε ότι είναι σχεδόν το τόξο αν η χορδή είναι αρκετά μικρή. Εντάξει. Στον απεριστικό λογισμό, δηλαδή από το 17ο και μετά, χρησιμοποιούμε εύκολα αυτές τις τεχνικές, χάρη στο Leibniz και στο Newton, αλλά τώρα δεν είμαστε στην ίδια. Άρα, για να κάνει αυτή λοιπόν την προσέγγιση, χρειάζεται σε κάποια φάση να βρει το ρίζα 3. Θα μου πείτε γιατί το ρίζα 3, το νιώθετε όλοι γιατί το ρίζα 3. Το ρίζα 2 δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά το ρίζα 3 έχει ένα πρόβλημα και παράλληλα έχει και κάτι καλό. Είναι αυτό ότι όταν βλέπετε με ημίτονο συνημίτονο, βλέπετε ξαφνικά σας εμφανίζεται ένα ρίζα 3 δια 2. Το άλλο δεν έχει πρόβλημα γιατί είναι μισό. 1 δια 2. Το 1 δια 2 δεν έχει πρόβλημα, αλλά δεν σας δίνει καμία πληροφόρηση. Γιατί είναι όταν η γωνία είμαστε στις 60 μοίρες και πέφτεται ακριβώς στη μέση. Αλλά μας ενδιαφέρει μετά τι γίνεται με τις 30 μοίρες. Άρα, στην πραγματικότητα, άμα δούμε όλο τον υπολογισμό που κάνει, πρώτον πρέπει να θυμάστε ότι ο Αρχιμίδης δεν διαχειρίζεται τους μεγάλους αριθμούς με τον τρόπο που τους διαχειρίζεστε εσείς, δηλαδή με αραβικά στοιχεία και με τοποθέτηση του μηδενός. Που σημαίνει έχει τον δικό του τρόπο γραφής, όχι τη δικό του αποκλειστικά, αλλά της εποχής, ο οποίος μόνο βολικός δεν είναι για τους μεγάλους αριθμούς. Και γι' αυτό όταν έχει λύσει το πρόβλημα το λεγόμενο των βοδιών, άμα κοιτάξετε, για μας τώρα είναι απλώς ένα σύστημα εξισώσεων που έχουμε αγνώσους και εξισώσεις και είναι μια χαρά να το βρούμε, ειδικά άμα ξέρετε λίγο θεωρία με ορίζουσες, ενώ για εκείνη την εποχή μόνο και μόνο να γράψετε τον αριθμό ήταν ένα θέμα. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ότι ο αριθμός είναι τεράστια κλάσματα και από πάνω και από κάτω και πρέπει τώρα να βρείτε την προσέγγιση. Σας το λέω απλώς ότι ξέρετε άμα σας πω το 1/7 πόσο κάνει. Είναι κακία βέβαια. Σας πήρα έναν πρώτο αριθμό με το 7 και επειδή είναι το 7 και δεν είναι ούτε το 2 ούτε το 5 δεν θα απαντήσετε αμέσως και το πιο πιθανό είναι σιγά σιγά να βγάλετε ένα κομπιουτεράκι και να πείτε εύκολο. Πάνω κάτω είναι εύκολο μετά το 1945 που έρχονται οι υπολογιστές. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι εκείνη την εποχή τα κλάσματα είναι δύσκολα και βέβαια και οι ρίζες. Άρα υπενθυμίζω, το θέμα των ριζών, θυμάστε ότι έχουμε την πυθαγορική σχολή σε σχέση με τις ρίζες που θα τις ανακαλύψει και βέβαια θα τις θάψει ταυτόχρονα γιατί αμφισβητεί ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο βασίζεται σε μια απλή ιδέα της αναγωγής, όλο το σύμπαν μπορώ να το καταλάβω σαν κοσμολογία, την κοσμολογία σαν αστρονομία, την αστρονομία σαν φυσική, την φυσική σαν μαθηματικά, τα μαθηματικά σαν αριθμητική και ξαφνικά παλούκι. Ρίζα 2. Άρα πάνω κάτω είναι σαν να έχετε φτιάξει έναν ουρανοξύστη, πολύ ωραίο, πανέμορφο, και σας λείπει ο δεύτερος όροφος. Και τον έχετε φτιάξει από πάνω και κατεβήκατε. Και μετά κατεβαίνετε οριστικά. Άρα ο Αρχιμίδης δεν μπήκε ποτέ σε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή τη δημιουργία δογμάτων και συστημάτων. Ήταν πιο πολύ ένας
λυτής προβλημάτων και όσο αφορά το θέμα του ΠΗ σκέφτηκε ότι στην πραγματικότητα αν καταφέρει να προσεγγίσει, θα το λέγαμε εμείς τώρα από κάτω και από πάνω, βλέπετε τα όρια, με έναν τρόπο που να είναι αρκετά καλός, εντός εισαγωγικών, θα υπενθυμίσουμε ότι είναι αρκετά καλός, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κλάσματα. Ένα κλάσμα από εδώ, ένα κλάσμα από εδώ. Αλλά έχει βρει μια κομπίνα, γιατί όταν λέμε τα κλάσματα φαντάζομαι ότι όλοι λέτε ναι τώρα, εντάξει, ναι, και κάποιος όχι, δεν τολμήσατε να πείτε όχι, πρέπει να λέτε όχι αν είστε του Αρχιμίδη. Σκέφτηκε ότι η προσέγγιση μπορεί να είναι η καλύτερη αν έχουμε ρίζες. Τώρα το σκέφτεστε, ποια είναι η ιδέα? Όταν βάζετε ένα κλάσμα θα μπορούσατε, όπως ξέρετε, επειδή μετά είμαστε τον Κάντορα, να βάλετε οποιοδήποτε αριθμό, ακόμα και αν είναι υπερβατικός, και μπορεί να του κολλήσετε ρητούς αριθμούς και να κολλήσετε προς αυτόν, σε κάποια ταχύτητα και σε ένα μέγεθος. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα έχετε μη ρητούς αριθμούς, μπορεί να κολλήσετε πιο γρήγορα. Θα μου πείτε, εκτός από αυτούς που είναι λίγο μαθηματικοί εδώ μέσα, τι μας ενδιαφέρει το πιο γρήγορα? Το πιο γρήγορα μας ενδιαφέρει γιατί όταν θα κάνουμε επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας, πιο γρήγορα θέλει να πει μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή, άμα κάνετε μια πράξη και κάνετε ένα μικρό λάθος, αλλά μετά ξανακάνετε μια άλλη πράξη πάνω στο αποτέλεσμα της πράξης και το συνεχίζετε, τότε αυτό μπορεί να πάει εκθετικά. Και μετά να μην έχει καμία σχέση με την αρχική πράξη και το αρχικό αποτέλεσμα. Άρα είναι τεχνικές που χρησιμοποιούμε πιο πολύ. Υπάρχουν χημικοί εδώ? Όχι. Με τον Αρχιμίδη φοβάστε, ναι. Οι χημικοί είναι ικανοί στον τομέα των υπολογισμών των pH να βρουν τιμές οι οποίες είναι μικρότερες από την τάξη του λάθους. Βλέπετε. Βλέπω και ο δημιουργός ξαφνιάστηκε, δηλαδή είναι ικανοί να σου πούν pH 7,3 συν πλην 5. Βέβαια δεν βάζουν ποτέ το συν πλην 5. Βάζουν 7,3 και του λες, καλά πώς το έκανες, και μετά όταν βλέπετε τη διαδικασία το φάσμα είναι έτσι και παραμένει και μάλιστα μεγαλώνει. Αλλά πάνω κάτω τι γίνεται, ξέρουν ήδη τη λύση. Δηλαδή πάνω κάτω ξέρουν τη λύση. Άρα όταν ας πούμε θα έχουν μια εξίσωση τρίτου βαθμού και να ρωτιούνται ποια θα είναι η ρίζα από τις τρεις, επειδή πάνω κάτω ξέρουν που πέφτει η αυτή που θέλουν, σ' αρέσει τις βγάζουν, σ' λένε ότι είναι αφύσικες μερικές φορές και βρίσκουν τη σωστή. Και μετά λες, κοίτα πώς το βρήκε με τέτοια τάξη λάθος. Ωραία. Λοιπόν, άρα ο Αρχιμίδης θα σκεφτεί κάτι που είναι μια καινοτομία. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Φανταστείτε τώρα ότι σας το έβαζα τώρα σαν πρόβλημα. Είμαστε στον 21ο αιώνα, εντάξει. Παίρνετε τον αριθμό π και σας λέω να μου βρείτε δύο κλάσματα που είναι αρκετά κοντά. Είναι πολύ γαμάτο να σκεφτείτε να περάσετε από τις ρίζες. Θέλει ήδη. Μόνο σαν κόνσεπτ, εντάξει. Και φανταστείτε τότε ότι... Άρα, μιλάμε πιο μοντέρνα, για αλγεβρικούς αριθμούς. Δηλαδή, σαν ιδέα, σκέφτηκε κάτι που εμείς τώρα θα το μεταφράζουμε διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι για να προσεγγίσω έναν αριθμό ο οποίος είναι υπερβατικός, συμφέρει να πάρω αλγεβρικό αριθμό παρά να πάρω μόνο ρητό. Αυτό, άμα το πείτε ακόμα και στο μαθηματικό, οι φοιτητές θα σας κοιτάξουν έτσι. Δηλαδή, σου λέει, ναι, τώρα. Αλλά φανταστείτε ότι αυτός το κάνει τότε. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν το λέει σε κανέναν άλλον. Αλλά δεν μπορούν να του πούν τι κάνεις. Και στην πραγματικότητα, στο ενδιάμεσο, έχουμε υπολογισμούς που είναι πιο σημαντικοί από το αποτέλεσμα. Okay, το ξαναλέω πιο λιανά. Άμα κοιτάξετε μόνο το αποτέλεσμα, πάνω κάτω θα σας πούν ότι ο Αρχιμίδης βρήκε ότι το π είναι μεταξύ αυτό και αυτό. Όταν το βλέπετε, πάνω κάτω φαντάζεστε ότι θα είναι ένα 3 και ένα 3 και. Και το και θα είναι ρητός αριθμός. Όταν όμως βλέπετε τους υπολογισμούς του Αρχιμίδη, παλεύει ο Κακομοίρης με το ρίζα 3. Σου λέει, άμα βρω το ρίζα 3 με μεγάλη ακρίβεια, τότε τα άλλα θα έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια.
Δυσκολευόμαστε να φανταστούμε, ας πούμε, ότι κάνει υπολογισμούς με ένα πολύγωνο που έχει 256 πλευρές. Έτσι δεν είναι. Άρα φανταστείτε ότι ποια είναι η ιδέα, είναι ότι θα πάρει μία από αυτές τις 256 και επειδή είναι αρκετά πολύ, η προσέγγιση του τύπου το τόξο είναι το ίδιο με τη χορδή είναι αρκετά καλό. Αλλά άμα φανταστείτε το τι είναι αρκετά καλό, τώρα θα το λέγαμε μέτριο, δηλαδή άμα ήταν εδώ ο Ραμανουζάν έτσι μέσα στο κοινό θα λέγει εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση. Χρειαζόμαστε αυτό το 256 για να φτάσουμε στο δεύτερο ψηφίο. Εντάξει. Okay. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι σαν έννοια. Άμα σας βάλουμε έναν κύκλο και κάνετε ένα πολύγωνο, ας πούμε ένα τετράγωνο και μετά πείτε ότι θα διαιρείτε δια δύο. Μετά θα κάνετε οκτάγωνο, δεκαοκτάγωνο. Αυτή είναι η ιδέα. Άρα η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις συμμετρίες. Άρα μας επιτρέπει να κάνουμε πιο εύκολα υπολογισμούς. Αλλά για να καταλάβετε πόσο δύσκολο ήταν, ο Αρχιμίδης ποτέ δεν σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ότι θα μπορούσε να έχει κάνει τις επιφάνειες αντί τις περιφέρειες. Δηλαδή ακριβώς με την ίδια μεθοδολογία του Αρχιμίδη, αλλά χωρίς να κοιτάτε μόνο και μόνο τη χορδή και το τόξο, να πηγαίνετε στην επιφάνεια. Δηλαδή στην επιφάνεια του τριγώνου που δημιουργείται σε σχέση με την τομή του δίσκου. Δηλαδή να καταλαβαίνετε όλοι ότι η επιφάνεια θα κολλήσει πιο γρήγορα στην τομή παρά το μήκος στο άλλο μήκος. Το νιώθετε αυτό? Θα μου πείτε όχι δεν το νιώθω. Είδα την κυρία είπε, έκανε έτσι. Αλλά πάνω κάτω για την κυρία, έτσι να το πιάσει αμέσως και να πει τώρα το έχω. Είναι ότι οι επιφάνειες πάνε σαν τετράγωνα. Άρα έχετε μια καλή προσέγγιση, είναι καλή τετραγωνική προσέγγιση. Ενώ άμα είναι καλή προσέγγιση στα μήκη, είναι γραμμική. Άρα πάνω κάτω τι λέω, είναι ότι όταν, ξέρετε, είναι αυτά που κάνουμε όταν λέμε κυβικά, πόσοι δεν χάνονται με τα κυβικά. Δεν θα κάνω κανένα τεστ εδώ, εδώ υπάρχουν μηχανήματα που ασχολούνται με τα κυβικά. Άμα σας πω ας πούμε ότι το 1 εκατοστό είναι το 1 εκατοστό βέβαια του μέτρου και άμα σας πω μετά το κυβικό εκατοστό τι είναι σε σχέση με το κυβικό μέτρο. Αμέσως ξέρετε να πείτε την απάντηση, δεν είναι. Ή έχετε περάσει ήδη στους υπολογισμούς λέγοντας περίμενε είναι αυτό είναι πηγαίνει ανατρία κτλ. Άρα αυτό που κάνετε είναι ότι άμα το είχατε το ίδιο πράγμα σε κυβικό θα πήγαινε πιο γρήγορα ακόμα. Άρα αυτό που σας είπα τώρα είναι η ιδέα που βρήκε ο Κινέζος μετά από 500 χρόνια χωρίς να έχει δει την ιδέα των μήκων και σκέφτηκε ότι άμα πειράσει στις επιφάνειες μπορεί να βρει μια καλή τιμή. Αλλά προσέξτε, βρήκε μια καλή τιμή μετά από 500 χρόνια χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο η οποία άμα ξαναπέραμε τη μέθοδο του Αρχιμίδη θα ήταν το ίδιο. Στο τσάκ θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί ο Αρχιμίδης. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον στα μαθηματικά να σκεφτείτε αν μπορούσε να το σκεφτεί με τα εργαλεία της εποχής. Είναι ήδη ένα θέμα. Γιατί βέβαια, άμα έχετε βάλει νέα εργαλεία, εντάξει, λέτε καλά. Αλλά π.χ. όταν αποδείξαμε ότι το Ζ3 είναι το θεώρημα του Απερί το 1979, αποδείξαμε ότι δεν ήταν ρητός αριθμός. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν έκανε την απόδειξη την έκανε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούσε να την κάνει και ο Γκάος. Που είναι λίγο πιο πολύ το παλούκι. Γιατί αφαιρείται μερικές τεχνικές που έχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που είναι εντυπωσιακό στον Αρχιμίδη. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στην εμβέλειά του είναι ότι όταν λύνει ένα πρόβλημα αυτός σκέφτεται φυσιολογικά, όπως λέμε τώρα ελληνιστή, out of the box. Κατευθείαν. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς πάντοτε σκεφτόμαστε πώς θα το βρούμε, θα το κάνουμε. Να, αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πρόβλημα. Καλύτερα να μην πάρω νερό, γιατί μετά θα το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων, μετακινήθηκε. Και φανταστείτε τώρα ότι είναι αυτό το πρόβλημα και κάποιος σας λέει ο χώρος που σκέφτεσαι το πρόβλημα ποιο είναι. Εντάξει. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι το μπουκάλι με το νερό.
ένας μη φυσιολογικός, πιο πολύ του Άινστεν, θα αρχίσει να λέει ότι άμα δεν υπήρχε το τραπέζι, σιγά που θα καθόταν αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε να μας το τζέραγα έτσι, οπ, θα πρέπει να ήμασταν στο διάστημα. Βέβαια, πολλοί Έλληνες είναι στο διάστημα, αλλά χωρίς να πάνε εκεί πάνω. Άρα, για τους φευγάτους λέω, εντάξει. Άρα, λέμε λοιπόν, το βάζετε εδώ. Μέχρι πού θα σταματήσετε την προσέγγιση σας, δηλαδή θα πείτε ότι είναι πάνω στο τραπέζι αυτό, δεν είναι ακριβώς τραπέζι, αλλά τέλος πάντων είναι μια επιφάνεια, αυτή η επιφάνεια είναι από κάτω, επηρεάζεται ή όχι. Ανάλογα με τα προβλήματα που θέλετε να θέσετε, μπορεί και να μην επηρεάζει ή να επηρεάζει πάρα πολύ. Θα δίνω ένα παράδειγμα έτσι να το θυμάστε, επειδή στην Ελλάδα παίζουμε λιγότερο σκάκι από μπιλιάρδο. Κακό αυτό, κακό. Η τεχνικός αμέσως είχε το μάτι που λέει πω πω πω. Αυτός μείον ένα, ως υπερδομή. Άρα, στο μπιλιάρδο, άμα πάρετε ένα μπιλιάρδο κανονικό, αλλά όταν λέω κανονικό εννοώ γαλλικό, γιατί αλλιώς είναι αμερικάνικο με τρύπες. Άρα, έχετε τρεις μπάλες και χτυπάτε τις μπάλες σας. Το ερώτημα είναι αν κάποιος κάθεται δίπλα από τον μπιλιάρδο, αν επηρεάζει την πορεία της μπάλας. Πρέπει να είσαι αρκετά ανώμαλος για να σκεφτείς αυτό το ερώτημα, έτσι δεν είναι. Εκτός αν έχεις φίλους με μια μεγάλη ογκομετρία και εκεί πέρα έχεις κάποιες υποψίες. Στην πραγματικότητα πρέπει να χτυπήσετε τουλάχιστον 12 φορές την μπάλα για να νιώθει τη μάζα που είναι δίπλα. Δηλαδή, άμα κάνετε τους υπολογισμούς και κοιτάξετε την ευτοενική θεωρία σε σχέση με την θεωρία του Άινστεν, η διαφοροποίηση θα γίνει μετά από 12 χτυπήματα. Βέβαια, το καλό για εσάς, για να μην αγχώνεστε για τους φίλους σας, σπάνια χτυπάμε 12 φορές την μπάλα. Ωραία. Άρα, ας πάρουμε λοιπόν την μπάλα, που έχει ωραίο θέμα, σαν ιδέα, αλλά θέλω να έχετε το κόνσεπτ της μπάλας, αλλά βέβαια δεν θα σας μιλήσω για την μπάλα. Εσείς το έχετε έτσι, top, το έχουμε βάλει στο κεφάλι σας. Και τώρα έχουμε, και είναι ένα πρόβλημα που είχε τεθεί, έπαιρνε έναν δίσκο. Εντάξει, έναν δίσκο. Άμα σας πω, ας πούμε, πού είναι το βαρύ κέντρο του δίσκου, πάνω κάτω πρέπει να έχεις νοητική υστέρηση για να μην καταλάβεις ότι είναι στο κέντρο. Έτσι γίνεται. Μιλάμε για δίσκο κανονικό, εντάξει, μην φανταστείτε καμιά κατανομή σκουμπιντού, δεν ξέρω τι. Άρα, και τώρα λοιπόν κόβεται το δίσκο στα δύο. Τάκ, εύκολο. Okay. Το χωρίζετε. Τώρα παίρνετε μόνο το μισό κομμάτι και ξαναλέτε πού είναι το βαρύ κέντρο. Εδώ θέλει πάλι λίγη νοητική υστέρηση για να καταλάβετε ότι δεν ξέρετε πουθενά που είναι. Είναι πολύ εντυπωσιακό να το σκεφτείτε. Δηλαδή, όταν είναι ενωμένα, ξέρετε ότι είναι ακριβώς στο κέντρο λόγω συμμετρίας. Μόλις τα κόβετε, επάνω κάτω ξέρετε ότι θα είναι σίγουρα στη γραμμή. Αλλά τώρα πού θα είναι στη γραμμή. Ένας Θεός ξέρει, όχι, λάθος, και ο Αρχιμίδης. Άρα, αλλά το πιο ενδιαφέρον ποιο είναι, είναι ότι δεν θα κάνει έναν υπολογισμό που θα πείτε, εντάξει τώρα εγώ πού να το φανταστώ, είναι ότι ο Αρχιμίδης τι σκέφτεται, σκέφτεται αυτόν τον μισό δίσκο να τον περιστρέψει και να φτιάξει μια σφαίρα, δηλαδή μια μπάλα. Όταν λέω σφαίρα είναι μόνο η επιφάνεια, η μπάλα είναι το εσωματόμα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πει κάτι που εμείς, άμα το βλέπαμε τώρα νευτονικά, θα λέγαμε ότι όταν το περιστρέφω με αυτόν τον τρόπο, έχω έναν ανάξονα, έχω μια ακτίνα και έχω ένα βάρος. Ποιο θα ήταν το ανάλογο από μια μάζα που είναι μισός δίσκος, αν έπαιρνα μια μπαλίτσα, δηλαδή ένα βάρος, με μια ακτίνα και με μια περιστροφή. Και τι κάνει λοιπόν, για να φτιάξει αυτή την αναλογία, χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ εμείς τώρα χρησιμοποιούμε ένα άλλο θεώρημα, πιο εύχριστο, θα βρει ακριβώς το μέγεθος της ακτίνας. Και θα βρει το μέγεθος της ακτίνας που πάνω κάτω τι θα σας πει, θα σας πει ότι όταν τον μισό δίσκο τον λιώσετε και τον φέρετε όπως θέλετε για να κάνετε το ανάλογο από μια μικρή μάζα που περιστρέφεται, θα πάτε να τον λιώσετε πού, στο κέντρο βάρους. Δεν μπορείς να πεις respect. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα καθαρά μαθηματικό. Γιατί ξέρετε, έχουμε μερικούς ανθρώπους που θεωρούν ότι αυτός είναι μαθηματικός γιατί κάνει πολύ καλούς υπολογισμούς. Αυτός είναι υπολογιστής, όχι μαθηματικός. Ο μαθηματικός είναι αυτός που κάνει υπολογισμούς χωρίς να κάνει υπολογισμούς. Εντάξει.
Γι' αυτό έχει πολύ πλάκα όταν βλέπετε τα παιδιά, όταν τους μαθαίνετε λίγο άλγευρα και λέει καλά, δεν υπάρχουν πια αριθμοί. Έχει εξελιχθεί, δηλαδή από τους αριθμούς πάμε στα γράμματα. Και του λες μετά ότι ξέρεις, άμα το καταφέρεις με τα γράμματα, όποιο αριθμό και να βάζεις μέσα λειτουργεί. Έχει ενδιαφέρον σαν έννοια, γιατί προσέξτε, είναι λίγο παράλογο. Παράδοξο και παράλογο. Δηλαδή, φτιάξαμε αριθμούς από τα γράμματα. Δεν είχαμε αριθμούς. Εντάξει, και θυμάστε ότι είχαμε και το Ιωνικό, το Α, Β κτλ. Που το έχουμε ακόμα και στην Βυζαντινή γραφή. Άρα, πριν είχαμε και τη γραμμή, αυτό που μοιάζει με ένα π που όλοι νομίζουν ότι είναι ένα γ, αλλά είναι ένα π. Μετά έχουμε το Δ κτλ. Άρα, έχουμε γράμματα που συμβολίζουν αριθμούς. Σιγά-σιγά θα έχουμε σχήματα που συμβολίζουν αριθμούς και μετά θα περάσουμε ξανά στα γράμματα για να συμβολίσουμε θεωρητικά αριθμούς που θα έμπαιναν μέσα στα γράμματα. Εντάξει, ως ανθρωπότητα είναι επιτυχημένο. Τώρα, άμα το εξηγήσετε σε μια τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πει γιατί δεν πήγατε κατευθείαν εκεί και πήγατε από όλα αυτά. Γιατί πρέπει να του πεις, ξέρεις, είμαστε πολλά μυαλά, αλλά όχι συντονισμένα. Άρα ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, το δίνει στους άλλους και βλέπουμε. Εδώ λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, κατάφερε να λύσει ένα πρόβλημα με έναν πολύ όμορφο τρόπο, πολύ όμορφο τρόπο, και δίνει ένα κλάσμα. Τώρα εδώ είναι το κερασάκι. Το κλάσμα που δίνει είναι πι επί ένα κλάσμα. Ακόμα πιο εντυπωσιακό. Διότι μέσα σε αυτό το πράγμα, λόγω της περιστροφής, εντόπισε ότι στον αριθμό που ψάχνουμε θα εμφανιστεί το π. Ενώ εσείς άμα πάρετε ένα μισό δίσκο και κοιτάξετε σε ποιο ύψος θα είστε, θα αναρωτηθείτε, είναι δυνατόν να υπάρχει και το π. Ενώ βέβαια το π υπάρχει στην άκρη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί θυμάστε τι σας είπα, μην κοιτάζετε μόνο την επιφάνεια, να κοιτάζετε τα όρια. Το γεγονός ότι τα όρια είναι μισός δίσκος, δηλαδή ουσιαστικά μισός κύκλος, επηρεάζει την κατανομή και γι' αυτό θα ξαναεμφανιστεί το π. Γιατί άμα κάνετε το ανάλογο, ας πούμε, και ψάξετε συνεχώς πράγματα με πολύγωνα ή ακόμα με πολύεδρα, άμα είναι για τη σφαίρα, στην πραγματικότητα οι αριθμοί που θα βρείτε δεν έχουν ποτέ π. Ο αριθμός π εμφανίζεται μόνο στην καμπυλότητα. Άρα λίγο πριν την καμπυλότητα, όποια είναι και να είναι η προσέγγιση, θα είστε πάνω κάτω σε κλάσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί σημαίνει ότι το μυαλό του Αρχιμίδη ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε να βλέπει εικόνες. Είναι το ανάλογο από τον Τέσλα. Έλεγαν στον Τέσλα, πώς φτιάξατε αυτό το μηχάνημα. Λέει, το βλέπω να λειτουργεί μπροστά μου. Το θα σας αρέσει. Το βλέπω να λειτουργεί μπροστά μου. Ο άλλος είναι δίπλα, δεν βλέπει τίποτα βέβαια. Και του λέει, άμα το βάλουμε όπως το λες, θα γίνει. Και ο άλλος βλέπει το μηχάνημα να λειτουργεί. Εντάξει. Θα σας δώσω ένα βιωματικό παράδειγμα από μια μεγάλη αποτυχία μου. Όταν ήμουν πολύ 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 μικρός, νόμιζα ότι ήξερα πώς λειτουργούν τα ποδήλατα. Άρα μιλάω με έναν πολύ πιο πολύ πιο πολύ μεγάλο από μένα και του λέω, εγώ ξέρω για τα ποδήλατα. Μετά σταμάτησα τέτοιες πράξεις. Αλλά λέω, εγώ ξέρω τα ποδήλατα. Λέει, τώρα βέβαια πρέπει να σας το πω και στα ελληνικά, βέβαια είναι η γαλλική λέξη, αλλά είναι αστείο. Και μου λέει, ρουνμόν, ξέρεις τι είναι. Όχι. Λέει, δεν ξέρεις τι είναι ρουνμό. Δεν ξέρεις ποδήλατο. Αλλά μετά πήγα και έψαχνα, δεν ήμασταν σε μια εποχή που είχε διαδίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπήρχε ακόμα ο Άγιος Google, και πήγα να δω τι είναι αυτό το γουρμό. Και μετά κατάλαβα ότι αυτό που ήξερα είναι αυτό που φαίνεται από το ποδήλατο. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν φαίνονται σε ένα ποδήλατο. Ας πούμε, βλέπετε μια ρόδα, εντάξει, λες, είναι γεμάτη αέρα. Άντε, ωραία, μια φόλο. Βλέπεις ακτίνες, εντάξει, μετά όμως το ρουλμό. Και μετά καταλαβαίνεις ότι άμα δεν ξέρεις την έννοια του ρουλμό, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι ποδήλατο. Άρα φανταστείτε τώρα, είναι σαν να του λέτε, του Αρχιμίδη, του δείχνετε για πρώτη φορά ένα ποδήλατο, εντάξει. Και σας λέει, τι ρουλμό έβαλες. Ξέρεις, μας δουλεύει, πώς το ξέρω τι μπήκε. Γιατί αυτός καταλαβαίνει ότι χωρίς ρουλμό η ρόδα δεν θα περιστρεφόταν. Ενώ εγώ με την αποτυχία μου θεωρούσα, θα στρίβει, δεν μπορεί να μην στρίβει, τι να κάνει.
Αλλά δεν είχα υπολογίσει πόσες τριβές παράγει αυτό το πράγμα. Άρα, άμα πάρετε μια αληθινή ρόδα, θυμάστε, από ένα κάρο, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι μια άμαξα, ας πούμε, μιλάω για παλιές τώρα, δεν έχουμε ρουλό, έχει μεγάλη σημασία η μεγάλη μάζα για να παράγει αδράνεια και τριβή. Ότι άμα δεν έχετε και έχετε τριβή, δεν κουνιέστε. Βλέπετε, δηλαδή ανεβαίνει στο ποδήλατο, πας στα παιδιά και κάθεσαι έτσι. Και λες, τι κάνει τώρα, δεν έχει ρουλμό. Άρα, σας δίνω αυτό το παράδειγμα με ποια έννοια. Ότι υπάρχουν άνθρωποι και στον χώρο και των μαθηματικών και της φυσικής που είναι ικανοί να βλέπουν, προσέξτε να πω, πώς λειτουργεί η λύση, πώς λειτουργεί η λύση, ενώ εμείς ασχολούμαστε με το πρόβλημα. Δηλαδή, την ώρα που σας είπα για το μισό δίσκο, αυτός δεν βλέπει ένα πρόβλημα επιφάνειας. Βλέπει ένα πρόβλημα όγκου. Ναι. Δεν σας έπεισα. Θα σας το πω αλλιώς, έτσι, για να σας νευριάσω λίγο περισσότερο. Θα πάρουμε μια σφαίρα γεμάτη μια μπάλα. Εντάξει, ωραία. Πού είναι το βαρύκεντρο? Έτσι γίνει. Okay. Τώρα θα την κόψουμε στα δύο και θα σας πω πού είναι το βαρύκεντρο. Αμέσως εσείς θα σκεφτείτε αναλογικά ότι θα κάνετε μια περιστροφή της σφαίρας σε τέσσερες διαστάσεις. Εντάξει, έβαλα τέσσερις για να μην κάνω το πέμπτο. Άρα, θα σκεφτείτε λοιπόν να το περιστρέψετε σε τέσσερες διαστάσεις για να βρείτε ακριβώς πού είναι το σημείο. Έτσι δεν είναι? Το φαντάζεστε? Τι προσπαθώ να σας πω? Επειδή τώρα έβαλα μια διάσταση παραπάνω, θα δείτε ότι ακόμα και να σας το πει κάποιος, θα πείτε όχι και να το κάνουμε έτσι. Αυτός δεν του το είπε, το σκέφτηκε. Αυτό είναι η διαφορά, γιατί ξέρετε, λέμε συχνά ότι ο Αρχιμίδης είναι ένας μεγάλος μαθηματικός. Λάθος. Είναι ένας μαθηματικός με εμβέλεια. Μεγάλος μαθηματικός είναι πολύ απλό, αρκεί να είσαι γέρος. Είναι μεγάλος, είναι μεγάλος αυτός ο άνθρωπος. Στην πραγματικότητα το μεγάλος είναι πολύ μικρό για τον Αρχιμίδη. Γιατί άμα βάλετε τον Αρχιμίδη μεγάλο, οι άλλοι είναι τσουτσούνια. Καταλαβαίνετε? Όχι, όχι, μην νομίζετε. Το λέω σοβαρά εγώ. Δηλαδή άμα η κλίμακα είναι ο Αρχιμίδης, okay. Τον Εραστοσθένη πού τον βάζετε? Τώρα το μαζέψατε, τον Πυθαγόρα πού τον βάζετε? Αλλά ξέρετε τι κάνουμε? Πάνω κάτω τους βάζουμε όλους 20. Και δεν βλέπουμε ότι η βαθμολογία ήταν στο 100. Αλλά λέμε πήραν 20 σε 20, αφού εμείς είμαστε Πανελλήνιες. Μόνο που ο Αρχιμίδης δεν έπαιζε στις Πανελλήνιες, έπαιζε στο παγκόσμιο. Και αυτός είχε πάρει 100. Επειδή εμείς δεν το ξέρουμε, το κόβουμε και λέμε 20, σαν τους άλλους. Πολύ μεγάλος μαθηματικός. Δεν είναι αυτό. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Ο Αρχιμίδης έλυσε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν καν να σκεφτούν πώς να τα λύσουν. Όχι να τα λύσουν. Είναι μια τεράστια διαφορά. Η αναλογία, αν θέλετε, είναι ότι, ξέρετε, όταν βλέπετε το άλμα ύψος και βλέπετε την τεχνική του Φόσμπερι, άμα δεν σας την πουν την πρώτη φορά και σου πουν πίδα, μόνο αυτή δεν κάνεις. Αλλά μετά όλοι κάνουν αυτήν. Εδώ φανταστείτε λοιπόν να έχετε ένα μικρό παιδί, το παιδί σας, εντάξει, 5 χρονών, του βάζεις μια μπάρα και του λες για πρώτη φορά στη ζωή το πίδα και σου κάνει Φόσμπερι. Έχετε ένα θέμα. Είναι ότι δεν πεθαίνει στα 5. Θα έχετε προβλήματα για όλη τη ζωή σας μετά. Τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι αυτή η τεράστια διαφορά στο πνεύμα του Αρχιμίδη δεν μπορεί να το πούμε απλώς μεγάλος. Άρα, το άλλο θέμα που πρέπει να καταλάβουμε και έχει ενδιαφέρον είναι τι σχέση έχει η σφαίρα με τον κύλινδρο. Άρα, θυμάστε ότι αυτό είναι το περίφημο του Αρχιμίδη, άρα δεν παίρνω οποιοδήποτε κύλινδρο, παίρνω έναν κύλινδρο. Υπάρχει τέτοιο έκθεμα εδώ? Όχι, εδώ στην Ολυμπία. Α, στην Ολυμπία. Α, θα πάτε και στην Ολυμπία. Λοιπόν. Άρα, παίρνετε λοιπόν μια σφαίρα, εντάξει, όλα καλά, και θέλετε να βάλετε την σφαίρα, ας το πούμε έτσι πιο απλά, σε μια κονσέρβα. Άρα η κονσέρβα, δηλαδή, γιατί όταν λέω κύλινδρος, πολλοί έχουν στο μυαλό τους τον κύλινδρο της κονσέρβας. Ο κύλινδρος μαθηματικά δεν έχει όρια. Εντάξει, είναι έτσι. Παλούκι δηλαδή.
Ωραία, μετά το κόβετε, το μη. Αυτές εδώ οι δύο βάσεις θα το κάνετε, ας πούμε, ότι είναι εφαπτώμενες πάνω στη σφαίρα. Και τώρα το ερώτημα είναι ποιο είναι το μέγεθος της σφαίρας σε σχέση με τον κίνητρο. Γι' αυτό γράψαμε ένα θεατρικό για να σας το κάνω λίγο πιο λιανό, γιατί σας βλέπω έτσι λίγο προβληματισμένους. Βλέπετε ότι προσαρμόζουμε. Άρα είναι συμφέρον να κάνετε και φτεδάκια ή σουζουκάκια. Όχι, μην γελάτε. Φαίνεται ότι δεν είστε από τη Σμύρνη. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία. Αλλά φανταστείτε τώρα το σουζουκάκι είναι ακριβώς ένας κύλινδρος. Και το κεφτεδάκι ακριβώς μια σφαίρα. Ωραία. Τώρα λοιπόν βάζετε έναν κεφτέ μέσα στο σουζουκάκι και κοιτάζω σε σχέση με το κρέας, ας το πούμε, πόσο κρέας έβαλα από το σουζουκάκι. Να ξέρετε ότι αυτοί που ψήνουν στα μαγαζιά ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το όφελος. Άρα, στην πραγματικότητα έχουμε μια διαφορά όσο αφορά τον όγκο, αλλά έχουμε και μια διαφορά λόγω της επιφάνειας. Αλλά όταν θα τα ψήσετε, έχει νόημα να ξέρετε ποια είναι η επιφάνεια. Είναι αυτό που λέω το φαινόμενο της πατάτας. Δεν έχετε ποτέ ψήσει μια πατάτα ολόκληρη μέσα στη λιγάνη. Την κόβετε. Μαθηματικά τι κάνετε. Κάνετε Αρχιμίδη. Τεμαχίζετε. Έχετε ακριβώς τον ίδιο όγκο με τεράστια επιφάνεια. Άρα ψήνεται. Και γι' αυτό μετά το τέλειο, μετά τον Αρχιμίδη, γιατί υπάρχει και τέλειο μετά τον Αρχιμίδη, είναι τα chips. Ναι. Εδώ ο όγκος είναι απειροελάχιστος, είσαστε μια επιφάνεια και γι' αυτό είναι τίγκα στο. Τέλος πάντων. Σε αυτό που θα εμφανιστεί πολύ πιο κάτω από τον εγκέφαλό σας, στο σώμα σας. Άρα ο Αρχιμίδης όταν θα κοιτάξει αυτό το πράγμα, γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί εμείς τώρα τι θα κάναμε παραδοσιακά, θα υπολογίζαμε τον όγκο της σφαίρας, θα υπολογίζαμε τον όγκο του κυλίνδρου και θα κάναμε ένα κλάσμα και θα βλέπαμε τι είναι. Ωραία, ότι είναι κλάσμα ναι, ότι είναι κλάσμα με την έννοια των ρητών αριθμών είναι ένα θέμα. Αυτό δεν είναι σίγουρο, εντάξει. Ότι μπορεί να εμφανιστεί κάτι παράξενο. Αλλά εμείς τώρα, επειδή η μονάδα μας είναι το π, να καταλάβετε ότι για εκείνη την εποχή το να σκέφτεστε με μία μονάδα που δεν υπάρχει είναι δύσκολο. Ας σας κάνω μία μεταφορά δομής. Είστε έτοιμοι? Okay. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι εγώ θέλω να σας μιλήσω για τους μηγαδικούς αριθμούς, αλλά δεν ξέρετε τι είναι το γιο. Παλούκι. Γιατί μόλις ξέρετε, σας λέω, ξέρετε, είναι α, συν, γιοτ β, ή θα το κάνω κατευθείαν, παίρνω τους πραγματικούς αριθμούς, άρα παίρνω r συν γιοτ r. Και βάζω και ένα στρόγγυλο στο συν για να μην έχετε προβλήματα. Το να κάνεις υπολογισμούς με μία οντότητα που κανένας άλλος δεν έχει σκεφτεί πριν και μετά από αυτούς τους υπολογισμούς να βρίσκεις και θεωρήματα είναι ένα θέμα. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι έχετε ένα πρόβλημα που ανήκει στους μηγαδικούς αριθμούς, τους οποίους δεν ξέρετε, σας το δίνουν, το δέχεστε και ξαφνικά μόνοι σας σκέφτεστε να εισάγετε το γιο. Και λέτε, για να το λύσω αυτό πρέπει να κάνω αυτό, το οποίο όλος δεν σου είπε ποτέ τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει ότι εδώ με τον Αρχιμίδη στην πραγματικότητα θα βρει μία λύση η οποία είναι πολύ θεαματική. Κανονικά μπορεί να έχει εδώ και κάτι. Έχετε, δεν το έχει, εκεί είναι μόνο Ολυμπία. Άρα μπορεί να το βάλετε σε μία ζυγαριά. Εντάξει, βάζετε μία ζυγαριά. Κλασική ζυγαριά. Και έχετε, ας πούμε, συστήματα που τα πιάνετε και αναρωτιέστε εκεί που θα βάλετε τη σφαίρα και εκεί που θα βάλετε τον κύλινδρο. Αλλά πάνω κάτω καταλαβαίνετε ότι τον κύλινδρο πρέπει να το βάλετε πιο κοντά στη μέση από τη σφαίρα, εφόσον είναι πιο μικρή, εφόσον είναι μέσα. Μετά είναι πόσο να τη βάλετε. Άρα είναι πολύ εντυπωσιακό να δείτε, ας πούμε, μία ζυγαριά που τα βάζουμε ακριβώς στα σημεία που πρέπει και βλέπουμε την ισορροπία. Okay. Αυτό που σας έκανα τώρα είναι λίγο παράξενο να το σκεφτείτε. Γιατί για να βρω το κλάσμα της ογκομετρίας χρησιμοποιώ τη μάζα. Και χρησιμοποιώ και τη ροπή. Αυτά τώρα σε εμάς μας φαίνονται, εντάξει παιδί μου, το έχετε δει αλλού. Δηλαδή, αν είστε τώρα, φανταστείτε ότι είστε πολύ νέος. Τώρα δεν έχουμε πολύ πολύ νέος, εκτός από τις νέες. Φανταστείτε μια ζυγαριά που βλέπετε μόνο ψηφιακά.
Και έρχεται κάποιος, αυτοί που είναι της ηλικίας μου, θυμάσαι αυτόν τον μανάβι που είχε μια ζυγαριά με ένα πράγμα που το είχε μόνο ένα θέμα, το έβαζε αυτό το παλούκι. Και λες, πώς το κρατάει, τέλος πάντων, τι κάνει. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί που είναι της ψηφιακής εποχής, να του βάζετε αυτό για να ζυγίσετε. Επάνω κάτω είναι αυτό που έζησα τώρα με έναν μαθητή μου, όταν του είπα να βάλει μπρος το pick-up. Ο μαθητής μου 24 ετών. Λέει, από πού το βάζουν μπρος. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θυμίζει τους γέρους που βλέπουν έναν υπολογιστή. Και εμείς νομίζουμε ότι επειδή είναι μεγάλη. Ο νέος που βλέπει ένα pick-up δεν ξέρει να το βάλει μπρος. Και μπορώ να σας πω ότι ο προγραμματισμός είναι ελάχιστος. Άρα και τυχαία να πατούσε θα άνοιγε κάτι. Δεν μπορεί. Θα μου πείτε, σίγουρα υπάρχουν ειδικοί εδώ που παράγουν τυχαία λάθη στους υπολογιστές τους, που όταν μετά πηγαίνουν στον τεχνικό, όλος λέει, πώς το κάνατε αυτό. Γιατί λέει, εγώ και να το ήξερα, δεν θα το έκανα. Πώς θα το κάνετε. Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω με αυτά τα παραδείγματα είναι ότι ο Αρχιμίδης έχει την ικανότητα να μπει νοητικά σε έναν άλλο χώρο για να λύσει ένα πρόβλημα από άλλο χώρο. Εξηγούμε. Στα τρία μεγάλα προβλήματα που δεν έλυσε ο Ελληνισμός ήταν ο τετραγωνισμός του κύκλου, εντάξει, ο διπλασιασμός του κύβου. Τι δεν ακούσατε, το τετραγωνισμό, όχι, ο διπλασιασμός του κύβου, άρα μιλάμε για τη Δήλο, έχουμε ένα ναό, διπλασιάζουμε, και την τριχοτομία της γωνίας, μιας γωνίας. Άρα, γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί είχαν αποφασίσει όλοι τους, εκτός από τον Αρχιμίδη, δεν τους ζήτησαν, άρα είναι η εποχή που δεν συμφέρει να είστε της δημοκρατίας, είχαν αποφασίσει όλοι ότι λύνεται. Άρα το πρόβλημά τους είναι ποιος θα το λύσει. Κανένας ποτέ δεν σκέφτηκε ότι αυτά τα τρία προβλήματα που δεν έλυσε ο Ελληνισμός δεν λύνονται. Είναι μη επιλύσιμα και περιμέναμε τον 18ο αιώνα και 19ο αιώνα για να αποδείξουμε, χάρη στην πραγματικότητα Γαλουά, αλλά και με την αριθμό π, δηλαδή Ερμίτ και τα λοιπά, σου επιτρέπει να δεις ότι είναι υπερβατικό. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι Γαλουά θα το χρησιμοποιήσεις για τον διπλασιασμό του κύβου, γιατί ουσιαστικά έχουμε ανάγκη από την κυβική ρίζα του 2. Τώρα, η κυβική ρίζα του 2 δεν σας εντυπωσιάζει τόσο πολύ από μόνο του, αλλά άμα το σκεφτείτε είναι ότι παίρνουμε έναν κύβο που έχει... Θυμάστε τους κύβους, δεν θυμάστε τι είπαμε, να μην κάνετε κανένα λάθος. Άρα, παίρνουμε έναν κύβο που είναι 1 επί 1 επί 1, κάνει ένα κυβικό, δεν θα πω νούμερο για να μην φοβαθείτε, και λέτε θέλω να φτιάξω έναν κύβο που είναι το διπλάσιο. Ο ένας κανονικός άνθρωπος όταν φτιάνει το διπλάσιο, φτιάχνει το οκταπλάσιο. Μετά το ξανασκέφτεται γιατί έχει γίνει ρόμπα. Βέβαια είναι ο ίδιος που άμα του πείτε ένα τετράγωνο θα κάνει το τετραπλάσιο και σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει την κυβική ρίζα του 2 για να μπορεί να το πολλαπλασιάσει 3 φορές και να φτιάξει μόνο 2. Αυτό θέλει κόπο. Μαθηματικά όμως η κυβική ρίζα του 2 είναι ριζικά, λόγω παίρνει τους μαθηματικούς, είναι ριζικά διαφορετική από το ρίζα 2. Βλέπετε, αυτό είναι τα λογοπαίγνια τους μαθηματικούς, είναι μόνο τρεις κοκούκους που τα καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, έχω και ανέκδοτα με Σρόντιγκερ, θα σας πω μετά. Όταν βλέπετε αυτό το πράγμα, το πιο εντυπωσιακό είναι, για μένα, είναι ότι ο Αρχιμίδης δεν ασχολήθηκε με καμία από τις λύσεις των τριών προβλημάτων που δεν έχει λύσει. Πιάσετε αυτό. Δηλαδή όλοι ξεσκίζονται για να λύσουν τρία προβλήματα. Τους λέει εντάξει, ας το κάνουμε. Και είναι τρία μη επιλύσιμα προβλήματα. Δηλαδή τι κρίμα θα ήταν αν ο Αρχιμίδης είχε ασχοληθεί να λύσει ένα από αυτά. Θα μου πείτε μπορεί και να είχε βρει ότι δεν λύνεται. Αλλά εκείνη την εποχή δεν σκεφτόμαστε πριν το πνεύμα του Γκιόντελ ότι υπάρχουν και προβλήματα που δεν λύνονται. Όχι που δεν έχουμε λύση, αλλά που δεν λύνονται, δηλαδή είναι μη επιλύσιμα. Δεν έχουμε αυτή την έννοια. Αλλά αυτό για μένα που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πρώτον δεν θα σπαταλήσει χρόνο σε κανένα από τα τρία. Για άλλο λόγο,
Ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Εδώ είστε όλοι, όλοι είναι, τα ξέρετε όλα. Mm-hmm. Αρχιμίδης, είναι δικός μας. Ναι. Είναι και επειδή τότε τους εωρήσαν, τους επιφάλανε να στηρίζονται συγκεκριμένα εργαλεία. Και... ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που τον ενοχλούσε, αλλά βλέπετε ότι οι Έλληνες τα ξέρουν, θα υπάρχει και στο βίντεο του, στο μουσείο κιόλας. Είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με χάρακα και διαβίτη. Και το πρώτο, η πρώτη παρατήρηση που κάνει ο Αρχιμίδης είναι γιατί. Δηλαδή αυτό είναι το πιο ωραίο. Είναι ότι άμα δεν γίνει με χάρακα και διαβίτη, γίνεται. Α, βλέπω ο κύριος ξαφνιάστηκε. Όλη η δυσκολία είναι ότι άμα είναι με χάρακα και διαβίτη, που θα έχει σχέση με πύργους, γκαλουά κτλ, όταν έχουμε έναν αριθμό που είναι υπερβατικός, δεν λειτουργεί. Άρα αυτό, άμα θέλετε να ψάξετε, είναι το θεώρημα Μόρ Μασκερόνι του 1677. Και μετά θα το ερμηνεύσουμε καλύτερα μέσω της θεωρίας Γκαλουά. Άρα αυτό τι έχει σημασία για μας. Είναι ότι πήρε το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου και είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι το ίδιο με το να βρω ένα μήκος που να έχει ένα μήκος γραμμικό, να έχει ακριβώς το μήκος από μία περίμετρο. Βλέπετε, το ένα πρόβλημα είναι να βρω ένα τετράγωνο που να έχει την ίδια επιφάνεια από τον δίσκο, το άλλο είναι να βρω μία ευθεία γραμμή που να έχει το ίδιο μήκος, να την κατασκευάζω αν θέλετε, έτσι ώστε να είναι η περίμετρος από έναν δίσκο που έχει μία ακτίνα δεδομένη. Είμαστε εντάξει. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Αρχιμίδης κατάφερε να κάνει έναν ισομορφισμό μεταξύ των δύο, και βέβαια και τα δύο δεν είναι επιλύσιμα, και να πει όσο δύσκολο είναι το ένα, όσο δύσκολο είναι και το άλλο. Και τους τα άφησε. Φανταστείτε να το κάνετε αυτό στο σχολείο, εντάξει. Να έρθει ο καθηγητής να σε πει αυτό. Αυτό το πρόβλημα είναι έτσι, αυτό το πρόβλημα είναι έτσι. Έχουν την ίδια δυσκολία, λύστε το. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι δεν μας δίνει καμία πληροφόρηση αν λύνεται. Σας λέω ότι αν λύνεται, λύνεται, αν δεν λύνεται, δεν λύνεται. Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί στα μαθηματικά το χρησιμοποιούμε τώρα σαν τεχνική. Είναι οι ισομορφισμοί κλάσης, δηλαδή παίρνετε ένα πρόβλημα, βρίσκετε ένα πρόβλημα που του είναι ισόμορφο και άμα βρείτε μετά ένα πρόβλημα που λύνεται, με τις ισομορφισμούς ξαναρχόσαστε και ξαναβρίσκετε με μια μεταφορά δομή στη λύση. Άμα όμως δεν μπορείτε να βρείτε, γιατί δεν είναι να το ψάξεις. Ή ακόμα καλύτερο, άμα δεν μπορείς να το βρεις, είναι να βρεις ότι είναι ισόμορφο με ένα πρόβλημα που ξέρεις ότι δεν είναι επιλύσιμο. Τότε τέλειωσες. Άρα εδώ αναπτύξαμε τέτοιες τεχνικές, διότι επειδή αρχικά δεν ξέρουμε αν το πρόβλημα λύνεται ή όχι, μόλις το πετάμε και το ξαναγράφουμε, δηλαδή άμα θέλετε είναι επαναγραφή του προβλήματος, με άλλη ορολογία και μας επιτρέπει στην άλλη ορολογία να το δούμε ότι εκεί φαίνεται ότι δεν λύνεται. Πολύ καλά. Άρα, ένα πρόβλημα που έχει ενδιαφέρον, νομίζω ότι είναι καλό. Θυμάστε αυτό που λέμε την βίδα του Αρχιμίδη. Εντάξει. Αυτό λοιπόν μπαίνω σε μια εφαρμογή και της φυσικής. Για να το χαρί, τον βλέπω έτσι, όπου το πήρε λίγο πάνω του μόλις λέει, αυτό είναι κατασκευαστικό. Τώρα με τους δίσκους θα είναι λίγο ενδιαφέρον, αλλά θα έπρεπε, δεν ξέρω αν το έχετε αυτό. Το μισό δίσκο. Όχι μισό δίσκο. Α, αλλά θα μπορούσατε να έχετε το μισό δίσκο. Δηλαδή, να βάλετε κάποιον με μία βελόνα, του βάζετε το μισό δίσκο και του λες πού βάζεις τη βελόνα για να περιστρέφετε. Είναι. Άμα πάρετε ας πούμε ένα τετράγωνο, κάνετε τις δύο διαγώνες, βάζετε τη βελόνα στο κέντρο, του περιστρέφετε και στέκεται. Το άλλο είναι πού να τη βάλεις. Θα δείτε ότι μόνο που θα το τοποθετήσετε έχετε ένα θέμα. Άρα ξανάρχομαι λοιπόν σε αυτό, γιατί βλέπω το χαμόγελο έφυγε όταν ξαναπήγα στα μαθηματικά, ξανάρχομαι λοιπόν στη φυσική. Και η ιδέα ποια είναι, είναι πώς να μεταφέρετε νερό από κάτω πάνω. Άρα θα μου πείτε, είναι φυσιολογικό, το σηκώνετε. Άρα το πρώτο πράγμα που δεν είναι φυσιολογικό στις τεχνικές του Αρχιμίδη, είναι ότι δεν το σηκώνει, αλλά το στρίβει. Και αυτό είναι μια ένδειξη ανομαλίας. Εντάξει. Δηλαδή, αντί να το σηκώσει, το περιστρέφει. Θα μου πείτε, άμα το περιστρέψεις, τι κάνεις. Η περιστροφή με μια γωνία. Εδώ είναι το θέμα μας. Άρα πρέπει πρώτα να βρείτε τη γωνία. Ας πούμε ότι είμαστε κουμπούρες, μηδέν. Το περιστρέφεις. Είναι πάνω κάτω αυτό που κάνετε στο μπάνιο σας πριν το έβρικα.
Ωραία. Τώρα, άμα κάνετε μια μικρή γωνία, άμα το κάνετε αυτό ανοιχτό, γιατί είστε κουμπούρας, αλλά λιγότερο κουμπούρας από τον κουμπούρα 0, στην πραγματικότητα, μόλις κάνετε την περιστροφή, βγαίνει έξω. Αλλά πρέπει να το κάνετε κλειστό. Άρα, πρέπει να καταλάβετε ότι η ιδέα είναι ότι έχουμε σαν πρόβλημα, θέλουμε νερό που είναι εδώ, να το βάλουμε εκεί. Okay. Σας βοηθάω τώρα, σας έβαλα και διαγώνια. Είναι ένδειξη. Βέβαια, αυτός που δεν το έκανε ποτέ σου λέει γιατί δεν το βάζει εδώ. Ωραία. Αυτό άμα σας το παρουσιάζω, φανταστείτε τώρα ότι είστε μικρά παιδιά. Εντάξει, φανταστείτε ότι εδώ έρχεται ο Αρχιμίδης και σας κάνει μερικές εξηγήσεις και σου λέει, ας πούμε, το νερό που είναι εδώ είναι πιο εύκολο να το πας εκεί παρά εδώ. Αμέσως το πιάσατε, δεν γίνεται. Και λες, γιατί εκεί και όχι εδώ, αφού θες απλώς να το σηκώσεις. Δηλαδή πάνω κάτω σου λέει, άμα καταφέρεις να το σηκώσεις εκεί, μπορείς να το σηκώσεις δύο φορές εκεί και εδώ. Συμφωνούμε. Αυτές οι τεχνικές για κάποιον που κάνει ιστιοπλοεία είναι φυσιολογικές. Δηλαδή έχεις το καράβι σου εδώ, θες να πας εκεί. Έχεις ένα πρόβλημα. Ο άνεμος. Άρα, το σχήμα του δρομολογίου του καραβιού επηρεάζεται από τρία πράγματα. Το σημείο έναξης, το τέλος και τον άνεμο. Ενώ εμείς κοιτάζουμε μόνο το α και το β, δεν κοιτάζουμε τον άνεμο. Εδώ λοιπόν αυτό που σας λέω τώρα είναι ότι ξεχνάμε τη βαρύτητα. Άρα η βαρύτητα σαν τεχνική. Ας πούμε τώρα θα σας δώσω πρακτικές εφαρμογές γιατί άμα πάτε σε διαδηλώσεις γιατί μπορεί να συμβεί αυτή την περίοδο, εντάξει. Ας πούμε, έχετε πολλούς ανθρώπους που τρέχουν προς μια κατεύθυνση και έρχονται πάνω σας. Σας συμβαίνει αυτό. Π.χ. κάνει κάποιος πουφ, έχει μια παραγωγή δάκρυο και φεύγουν έτσι, τρέχουν. Ωραία. Ο φυσιολογικός άνθρωπος, ηλίθιος, ο ηλίθιος είναι ο έξυπνος χωρίς γνώσεις. Εντάξει. Ο φυσιολογικός άνθρωπος όταν του βλέπει να έρχονται όλοι, κάνει περιστροφή 180 μοίρες και τρέχει αυτός. Έχει ένα θέμα, είναι ότι αυτός ήταν στατικός, ενώ όλοι έρχονται με φόρα. Αλλά πρέπει να φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό δεν το ξέρει. Αυτός νομίζει ότι άμα φύγει με την ίδια ταχύτητα είναι εντάξει. Μόνο που από το μηδέν για να φύγει με την ίδια ταχύτητα πρέπει να κάνεις άπειρη κίνηση. Ας το αφήσουμε αυτό. Άρα, π.χ. τι σας λέμε, συμφέρει να τρέχετε ορθογώνια. Διότι με αυτούς που έρχονται και εσείς ορθογώνια θα πάτε συνισταμένοι. Θα πάτε διαγώνια. Άρα θα βγείτε από τη μάζα. Προσέξτε, θα βγείτε από τη μάζα χρησιμοποιώντας τη μάζα. Τεχνικές αϊκίντο. Λέω διάφορα παραδείγματα για να τα θυμώσετε. Άρα, εδώ λοιπόν τι κάνει. Στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσει τη βαρύτητα. Που αυτό είναι πολύ γαμάτο, για ποια είναι. Είναι στα όρια του γαμιστερού, θα το δούμε μετά. Γιατί ποια είναι η ιδέα, το γαμάτο και το γαμιστερό. Το γαμάτο είναι ότι είναι ένα πράγμα που όλος δεν σκέφτεται καθόλου. Εκτός από αυτό που σκεφτόσασταν, γι' αυτό έχω και χαμογελάτε. Εσύ χτυπάς τα πόδια της κάμερας, αλλά θα σου πει κάτι η Βίκη να το ξέρεις. Η άλλη ήδη σε κοιτάζει με ένα μάτι. Ωραία. Άρα, το άλλο είναι ότι δεν σκεφτόμαστε ένα πράγμα και έρχεται κάποιος και σου λέει πώς σκέφτεται τη λύση. Θες αυτό που το σκέφτεσαι. Μετά έχουμε ένα άλλο θέμα. Είναι ότι καταφέρνει να σου εξηγήσει ότι η λύση είναι στην πορεία του νέου νοητικού σχήματος. Δηλαδή, ενώ είναι εδώ το νερό, τώρα εσύ φταίς. Τώρα εδώ είναι το νερό, ανεβαίνει. Όταν κάνετε αυτό, η βαρύτητα είναι μόνο εναντίον σας. Όταν κάνετε αυτό, η βαρύτητα βοηθάει. Δηλαδή, ουσιαστικά, ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο που σας έλεγα με τον άνεμο. Πάτε σε ένα σημείο και ο άνεμος σας έρχεται φάτσα. Άμα πάτε εντελώς φάτσα, δεν κουνιέστε. Ωραία. Άμα πάτε όμως πλαγίως, ο ίδιος ο άνεμος που είναι το εμπόδιό σας, είναι ο κινητήρας σας. Άρα, η περιστροφή που χρησιμοποιεί ο Αρχιμίδης, νομίζουμε εμείς ότι απλώς είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι λάθος. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί, γιατί άμα κάνετε αυτό, πες ότι κάνετε αυτό, εντάξει. Πολλοί από εσάς θεωρούν ότι θα ανεβεί, δεν γίνεται. Τώρα μαζευτήκατε.
Όχι, γιατί δεν έχω πει που είναι η βαρύτητα. Α, surprise. Ναι, είναι έτσι, κάνω έτσι. Άμα η βαρύτητα ήταν αλλού, θα ανέβαινε. Δηλαδή στην πραγματικότητα σε κάθε κίνηση το νερό κάνει το μισό και ξανακάθεται, άρα κάθεται. Όταν κάθισε, στην πραγματικότητα κάθισε λόγω βαρύτητας. Βρήκε νέο σημείο ισορροπίας. Αυτό που κάνετε εδώ είναι ότι το αναγκάζεται να φύγει από το σημείο ισορροπίας και η βαρύτητα το αναγκάζει να το βρει. Εντάξει τώρα, το χαρήκατε. Ωραία. Άρα η βαρύτητα, όχι όπως λέει στο Big Bang Theory, δεν είναι beach, μας βοηθάει όταν ξέρουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν η απλή γωνία μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι ο Αρχιμίδης κατάλαβε πώς να χρησιμοποιήσει τη βαρύτητα. Προσέξτε τώρα, εγώ τώρα σας λέω βαρύτητα και σας φαίνεται αυτονόητο ότι μιλάω για τη βαρύτητα του Νιούτον και μετά του Άινστον, εντάξει. Δεν είμαστε στην ίδια εποχή. Άρα τι καταλαβαίνει ο Αρχιμίδης, γιατί η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την ισιοπολογία είναι ότι και κόπανος να είσαι, τον άνεμο τον βλέπεις. Ενώ και πολύ έξυπνος να είσαι, τη βαρύτητα δεν τη βλέπεις. Πρέπει να τη νιώθεις. Βέβαια, αν είσαι πολύ έξυπνος και πολύ χοντρός, τη νιώθεις πολύ καλύτερα. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι αυτό που είναι εμπόδιο μπορεί να είναι εργαλείο επίλυσης. Και αυτό σας δίνει ένα άλλο σχήμα, είναι ότι το πρόβλημα εμπεριέχει τη λύση, ενώ η λύση εμπεριέχει το πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο, άμα κάποιος σας δίνει μόνο τη λύση ενός προβλήματος χωρίς να σας πει πώς το βρήκε, παλούκι. Άμα σας πει πώς το βρίσκει, αλλά χωρίς να σας δώσει τη λύση, θα κάνετε μια μεθοδολογία ανάλογη. Άρα, η επίλυση είναι πιο ισχυρή από τη λύση. Το λέω ειδικά αυτή την περίοδο, εντάξει. Είναι μερικοί που μας παρουσιάζουν μερικές λύσεις χωρίς να μας πούν πώς έγινε η επίλυση. Ενώ άμα ξέραμε για την επίλυση θα βλέπαμε ότι δεν είναι λύση. Εδώ λοιπόν ο Αρχιμίδης είναι ικανός να αλλάξει τον χώρο σκέψης, είναι ικανός να μετατρέψει τα εμπόδια σε εργαλεία παραγωγής λύσης, είναι ικανός να χρησιμοποιήσει άλλο διάστημα, θυμάστε με τις τρεις διαστάσεις, και αυτό του επιτρέπει ουσιαστικά να δει εντελώς διαφορετικά τον κόσμο. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα, θυμάστε ότι, γιατί υπάρχουν και οι φήμες για τον Αρχιμίδη, θυμάστε αυτό που είναι με τις ασπίδες και τους φακούς και θυμάστε όλο αυτό. Okay. Άρα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Αρχιμίδη, γιατί ο Αρχιμίδης θα ήταν ο πρώτος να μας πει ότι δεν στέκει. Άρα θυμάστε, δεν σας βλέπω να θυμάστε. Άρα έχουμε ας πούμε τον ήλιο, έχουμε υποτίθεται ασπίδες σαν φακό και λέμε ότι πετάμε αυτό και επειδή συγκεντρώνονται όλες καίμε τα καράβια με τα πανιά. Εντάξει, το θυμάστε αυτό. Okay. Άρα γιατί είναι ηλίθιο σε αρκετά επίπεδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα στρώμα ηλικιότητας, έχει αρκετά. Το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ότι θα κάψουμε τα πανιά. Πρέπει πραγματικά να μην έχεις μπει ποτέ σε καράβι για να καταλάβεις ότι ένα πανί μόνο σταθερό δεν είναι. Άρα το πανί από τη στιγμή που κάνει συνεχώς έτσι, σημαίνει ότι δεν μπορείς να εστιάσεις. Άρα αν δεν μπορείς να εστιάσεις, πάνω κάτω το ζεσταίνεις, το ξεζεσταίνεις, το ζεσταίνεις, το ξεζεσταίνεις και δεν βρίσκεις. Είναι ακριβώς αυτό που κάνετε με ένα φακό, γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ ένα φακό που έχει σχέση με τον ήλιο πάνω σε ένα τραπέζι ξύλινο. Εκτός αν είστε πολύ έξυπνος και έχετε καταλάβει ότι η εστία είναι πιο πέρα. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Άρα, ο φακός αυτός, στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να σας κάψει τα πανιά. Ο μόνος τρόπος να πετύχετε αυτό το πείραμα, θα πρέπει το καράβι να είναι ακίνητο. Θα καταλαβαίνετε πώς ήταν δυνατόν να είναι όλα ακίνητα και να περιμένουν να τους κάψει ο Αρχιμίδης. Φαντάζεστε, ας πούμε. Εδώ δεν μιλάμε για ηλικιότητα, μιλάμε για επαγγελματισμό. Γιατί πρέπει για να είσαι ακίνητος μέσα στη θάλασσα να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, μόνο ακίνητος δεν είσαι, γιατί πρέπει να τραβάς κουπί. Φανταστείτε τώρα να τραβάτε κουπί για να είσαι ακίνητος. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Λέγεται ζωή μερικές φορές. Άρα, λέω απλώς ότι αυτά τα πράγματα μην τα παίρνετε πολύ σοβαρά, γιατί είναι ένας κλασικός τρόπος όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιον και θέλουμε να πούμε ότι είναι περίπου πολύ έξυπνος. Για να το πούμε αυτό, λέμε κάτι υπερβολές
Που βέβαια αυτός επειδή είναι πολύ έξυπνος, ξέρει ότι δεν γίνεται. Ενώ οι άλλοι που είναι πολύ πιο κάτω λένε πω πω άμα κάνει και αυτό. Βέβαια. Αλλά άμα έκανε και αυτό δεν θα ήταν πολύ έξυπνος, θα ήταν ζώων. Δηλαδή θα ήταν από άλλο πλανήτη. Εντάξει, Σούπερμαν, ό,τι θέλετε, κτίνος, το λέτε όπως το λέτε. Στην πραγματικότητα είναι πολλά από αυτά που μας εντυπωσιάζουν, τα οποία βέβαια δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ. Άρα όμως, για το έβρικα. Το έβρικα, όχι εννοώ, δεν εννοώ τη λέξη, εννοώ το, ας το πούμε τώρα, το πείραμα, η σανάσκηση, η άνοση. Αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό τώρα που ξέρετε λίγο το ρεξιλόγιο και συμφωνούμε μαζί. Α? Άρα είναι γάμα 1 ή γάμα 2. Το άσχετε τι είναι το γάμα 1 και το γάμα 2. Την απάντηση δεν καταλάβατε. Όχι, το ερώτημα το καταλάβατε. Μπράβο, ωραία. Άρα η ερώτηση πρώτα απ' όλα, η ερώτηση είναι πώς αυτό που θα σας πω, και ενώ το ξέρετε, θα σας το παρουσιάσω. Με τον τρόπο που κάναμε όλη αυτή την ανάδειξη της εμβέλειας. Άρα η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή, είναι ότι άμα λειτουργήσουμε ομαλά και όχι ανώμαλα, θα πάρουμε το πρόβλημα, θα το λιώσουμε, το πρόβλημα, θα το λιώσουμε, δηλαδή θα το εκφυλίσουμε, εντάξει, και μετά θα το μετρήσουμε, και θα πούμε ναι ήταν σωστό, είχε τόσο ή ήταν λάθος, δεν είχε τόσο. Είμαστε εντάξει, το πιάσαμε αυτό. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάναμε με το άγαλμα του Φιδί. Δηλαδή αν ο Αρχιμίδης, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί αυτό, θα ήταν πολύ ωραίο, αν ο Αρχιμίδης ζούσε την εποχή που είχαν κατηγορήσει τον Φιδί με το άγαλμα της Αθηνάς, θα είχε φτιάξει μια πισίνα. Φέρτε την πισίνα, ρε παιδί. Να, μια πισίνα. Φανταστείτε μια πισίνα στην Ακρόπολη. Θα ήταν πολύ ωραίο σαν κόνσεπτ. Και θα είχαμε βάλει το άγαλμα. Ή θα είχαν πει τρεις φορές ωραία και θα είχαμε σώσει το άγαλμα. Διότι αυτό που είναι εντυπωσιακό εδώ είναι ότι καταφέρνει και σώζει το πρόβλημα από τον εκφυλισμό. Okay. Δεν συμφωνείτε ακόμα, θα σας το κάνω αλλιώς. Ας πούμε, αναρωτιέστε αν έχετε καρκίνο ή όχι. Και σας λέω είναι πάρα πολύ απλό, θα σας τεμαχίσουμε, θα σας περάσουμε όλους στο μικροσκόπιο και θα δούμε ότι ναι, είχες καρκίνο. Μόνο που δεν μπορείς να πεις έχεις, είχες. Άρα στην πραγματικότητα αυτή η λύση αποδεικνύει ότι δεν έχεις. Δεν μπορεί να σου το πει, αφού πέθανες. Ωραία. Όχι, μη γελάτε, είναι θέμα στον τομέα της ιατρικής. Εντάξει, άμα σκεφτείτε ας πούμε την χειρουργική επέμβαση, σιγά σιγά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι τόσο λιγότερο το ίχνος της χειρουργικής επέμβασης, που κανονικά θα σου έλεγε, έχεις ένα πρόβλημα εδώ, ωραία, σε ανοίγω και βλέπω. Ενώ τώρα περνάμε, θυμάστε μερικά πράγματα που κάνουμε και για τον εγκέφαλο, περνάμε από μονοπάτια που υπάρχουν στο σώμα μας. Μόνο που για να το κάνεις αυτό χρειάζεται μια τεχνολογία ο Θεός να φυλάει για να το καταφέρεις. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Στην πραγματικότητα τι κάνει αυτή η λύση. Δεν είναι απλώς το θέμα της άνοσης. Δηλαδή εγώ το βρίσκω πολύ εκφυλισμένο που το παρουσιάζουμε έτσι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει σε επίπεδο νόησης και εμβέλειας του Αρχιμίδη είναι ότι παίρνει το πρόβλημα και δεν το χαλάει. Έχετε, το ξανακάνω, έχουμε, αλλάζω, έχουμε μια σακούλα και έχουμε πράγματα που είναι μέσα κρυφά. Εντάξει. Και ας πούμε ότι είναι κέρματα από δύο μέταλλα διαφορετικά. Okay. Εσύ, άμα σας πω, ρε παιδί μου, πόσα έχει ασημένια, πόσα έχει χρυσά. Είναι πολύ απλό, ανοίγεις το ψάρι και τα βγάζεις, τα μετράς. Έχεις χαλάσει το πρόβλημα. Απλώς επειδή εδώ είναι αναστρέψιμο, δεν φαίνεται. Α, τώρα ο άλλος σου λέει, τώρα είναι κλειστό και δεν μπορείς να το ανοίξεις. Σφραγισμένο. Τι κάνεις. Πες μου. Το πρώτο πράγμα, είναι ο άλλος είναι έξυπνος, αλλά στο βαθμό 1, θα σου πει, δεν μας ενδιαφέρει, ούτε εσύ μπορείς να το δεις τι έχει μέσα. Ναι. Φανταστείτε ότι έχετε ένα θησαυροφυλάκιο, κλειστό, έχετε σπάσει το κλειδί, και σου λέει, μέσα τι είχε. Του λες ό,τι θες, αφού δεν μπορεί να το ανοίξει.
Ωραία. Τώρα λοιπόν θα πάρουμε τους άλλους που μπορούν να του πούν τι έχει μέσα χωρίς να το έχουν δει. Που σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις τι. Πρώτον, ότι επειδή είναι πολύτιμο το αντικείμενο, δεν έχεις δικαίωμα να το καταστρέψεις για να το μετρήσεις. Εντάξει. Άμα το σκεφτείτε, όταν κάνετε μια ακτινογραφία ή κάνετε ένα σκάνερ, παλιά, ας το αφήσουμε. Τώρα, είναι κάπως καλύτερο. Αλλά απλώς αυτός που κάνει την ακτινογραφία, αυτός που κάνει το σκάνερ, θα δείτε ότι εντελώς τυχαία δεν κάθεται ποτέ κοντά. Δηλαδή πάνω κάτω σου λέει για μία δόση, εντάξει. Αλλά εγώ άμα κάνω όλη την ημέρα αυτό το πράγμα, και είναι το πρόβλημα που είχε η κυρία Κιουρί. Άρα η κυρία Κιουρί, το λέω για τις γυναίκες, γιατί μην νομίζω ότι μιλάμε μόνο για τους άνδρες, η κυρία Κιουρί είχε 2 βραβεία Νόμπελ, αλλά ποτέ δεν είχε σκεφτεί, λόγω έλλειψης γνώσεων στον τομέα της βιολογίας, ότι αυτό που ψάχνει, και το έψαχνε πάρα πολύ ωραία, πετούσε συνεχώς ακτινοβολία πάνω της. Δεν είχε σκεφτεί την επιρροή, άρα πέθανε από αυτό. Τόσο απλά. Άρα βέβαια το Francium και το Polonium που υπάρχει είναι χάρη σε αυτήν και πήρε και τα 2 βραβεία Νόμπελ, που είναι, αυτό είναι εντελώς εντυπωσιακό, ειδικά για εκείνη την εποχή. Αλλά βλέπετε εκεί πέρα δεν το είδε. Γιατί επειδή δεν το έβλεπε, δεν είχε το ανάλογο από έναν ελεγκτή Γκέγκερ που να του μετράει. Εντάξει. Αλλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, να ξέρετε, στο Τσέρνομπιλ, όταν είχαν και προσπαθούσαν να το σώσουν όλη αυτή την κατάσταση, οι πιλότοι που περνούσαν από πάνω τους είχαν δώσει εργαλεία να μετράνε και όλοι νόμιζαν ότι ήταν χαλασμένα. Γιατί η βελόνα είχε πάει τέρμα. Άρα μετά όταν έβγαζαν τα φιλμ που βλέπετε από το Τσέρνομπιλ από πάνω είναι τρυπημένα από τα σωματίδια που διαπερνάνε το φιλμ. Διότι στην ουσία εμείς σκεφτόμαστε πάντα ότι ο παρατηρητής δεν επηρεάζεται από το πρόβλημα. Εντάξει. Αλλά άμα σας πω, ας πούμε, σας βάζω ένα αντικείμενο και σας το πετάω στη θάλασσα. Άμα αυτό πάει στα 100 μέτρα και εσείς πάτε κάνετε, λέτε εντάξει θα κάνω πλούφ, θα πάω το πάρω. Έχεις ένα μικρό θέμα, όχι μόνο για τα αυτιά, έχεις και άλλα θέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτάσεις. Εφόσον φτάσεις πρέπει να μπορείς να ξαναρθείς, αλλά μπορεί να έχεις λιποθυμίσει. Και δεν λέω για τις μπουκάλες. Άρα ποιο είναι το θέμα. Για εμάς αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο Αρχιμίδης βρίσκει μία λύση χωρίς να αλλοιώσει το πρόβλημα. Άρα δεν χαλάει τίποτα, δεν υπάρχει παρέμβαση και βρίσκει το θέμα. Αυτό δεν το δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Εμείς λέμε απλώς ότι παίρνεις μια μάζα, τη βάζεις μέσα στο νερό, μετακινείται λίγο και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Για μένα το εντυπωσιακό είναι άμα είναι πολύτιμο και δεν θες να το χαλάσεις καθόλου. Αρχαιολογικό έβριμα, ό,τι θέλετε τώρα. Ή ένας υπολογιστής μεγάλης αξίας. Τι κάνεις. Το διαλύεις όλο και λες, ναι έτσι ήταν. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια ικανότητα να ενσωματώνει άλλα κριτήρια μέσα στο πρόβλημα. Δηλαδή, βάζοντας μια δυσκολία, η οποία είναι η μη παρέμβαση πάνω στο πρόβλημα, δημιουργεί μια λύση που είναι καλύτερη. Γιατί άμα το σκεφτείτε, εντάξει. Άμα πάρετε ένα αντικείμενο που είναι ένα μείγμα από διάφορα μέταλλα και θέλετε να το λιώσετε και να τα ξεχωρίσετε και να κάνετε όλο αυτό το πράγμα σαν διαδικασία, θα δείτε ότι βέβαια η μέθοδός σας θα καταλήξει, αλλά είναι πολύ χαμηλού επίπεδου και πολύ χρονοβόρα. Ενώ το άλλο λέει κάνει πλούφ. Είναι πολλές πώς νιώθει όταν τον βλέπει να κάνει πλούφ. Το φαντάζεστε? Άρα είναι το ανάλογο πρόβλημα. Θυμάστε, το κάνουμε συχνά στην φυσική στους φοιτητές. Βάζετε ένα ποτήρι γεμάτο νερό και βάζετε ένα παγάκι. Μια χαρά. Okay. Το δίνετε λοιπόν, του δείχνετε αυτό και του λέτε όταν θα λιώσει το παγάκι θα ανεβεί η στάθμη του νερού, θα κατεβεί, θα μείνει στο ίδιο επίπεδο. Έχετε 3 επιλογές, δεν έχετε άλλες. Άρα έχετε πρώτα απ' όλα το αμπεμπαμπλό του και σαμπλό. Είναι καλή επιλογή αν είσαι κόπονος στη φυσική, γιατί έχεις μία πιθανότητα στις 3 να το βρεις. Ενώ αυτός που νομίζει ότι θα το βρει έχει καμία. Είναι το ανάλογο από το εδώ παπάς, εκεί παπάς, να το ξέρετε. Άμα δεν είστε καλοί, λέτε τυχαία, την πατάει αυτός. Γιατί άμα είστε μέτριοι,
δεν προλαβαίνετε και σας λέει που να το πείτε το λάθος. Άρα, άμα αποδεχτείς ότι κάνεις λάθος, παίζεις πιθανότητες και κερδίζεις. Άμα δεν το αποδεχτείς, χάνεις. Εδώ λοιπόν, φανταστείτε ότι απλώς αυτό που σας είπα. Είμαστε εντάξει, είναι μερικοί που ξέρουν την απάντηση, αλλά δεν θα μου τη δώσετε, να το σκεφτούν οι άλλοι και να κοιμηθούν πιο εύκολα το βράδυ. Βαριάντα τώρα. Τώρα αυτό είναι για να δούμε αυτοί που νομίζουν ότι έχουν καταλάβει ότι είναι εντάξει. Γιατί είναι μερικοί που έχουν καταλάβει και είναι μερικοί που νομίζουν ότι έχουν καταλάβει και είναι μερικοί που είναι σίγουροι ότι δεν κατάλαβαν. Αυτοί είναι σίγουρα σωστοί. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν τώρα το παγάκι, να το παγάκι το βάζω να παγώσει γύρω από ένα καρφί. Μια πρόκαρα, παιδί μου. Εντάξει. Okay. Έχουμε την πρόκα, έχουμε το παγάκι και το παγάκι το βάζουμε μέσα στο νερό. Ξανακάνει μια ισορροπία, δεν γίνεται. Ωραία. Τώρα όταν λιώσει το παγάκι. Είμαστε εντάξει, το έχουμε, έτσι γίνεται. Δηλαδή ξέρετε ότι βέβαια η πρόκα δεν θα ξαναεξαφανιστεί έτσι ξαφνικά, αλλά μάλλον θα μπει μέσα. Και το ερώτημα τώρα είναι εσείς που πρέπει να σκεφτείτε είναι αν η πρόκα είναι μέσα, στο τέλος είναι μέσα σίγουρα. Πριν ήταν μέσα, τώρα αναρωτιέστε για τον πάγο, άμα το ξέρετε έχουμε τα 8 ένατα που είναι μέσα, το άλλο δεν είναι. Αλλά με την μπρόκα, τι έχετε κάνει, έχετε αλλάξει την πυκνότητα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, τέλος πάντων θα σου αφήνω. Αλλά προσπαθώ να σας πω ότι τώρα εγώ θέλω να μου βρείτε αυτό το πράγμα, χωρίς να λιώσει το παγάκι, χωρίς να χαλάσετε την μπρόκα και χωρίς να μετακινηθεί το νερό. Κάνεις υπολογισμούς δίπλα. Ενώ το άλλο είναι περιμένεις να λιώσει. Όταν περιμένεις να λιώσει, το έχεις χαλάσει. Δεν μπορείς να το κάνεις πολύ πιο εύκολα και μοντέρνα, το παίρνεις, το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων και αμέσως βλέπεις τη λύση. Γιατί είναι κακό, δεν είναι κακό εδώ, επειδή δεν έχει κόστος. Αλλά φανταστείτε τώρα να είχε. Άρα, δίνω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, γιατί τελικά μόνο όταν δίνουμε σύγχρονα παραδείγματα με μία μοντέρνα δυσκολία, καταλαβαίνουμε τι έχει κάνει αυτός, γιατί αλλιώς όταν τον εξετάζουμε, λέμε εντάξει τώρα. Βέβαια, εντάξει, γιατί από τότε που έχει γεννηθεί υπάρχει το διαδίκτυο. Εντάξει, γι' αυτό έχετε μερικά παιδιά που σας λένε υπάρχει εποχή που δεν έχει διαδίκτυο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι μιλάνε με δεινόσαυρο, δηλαδή εσύ. Άρα, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι βλέπετε, παίρνετε το ίδιο ποτήρι, τελικά πολύ καλό που μου φέρετε το ποτήρι. Για τον δημιουργό του μουζείου να ξέρει ότι δεν πίνω ποτέ σε διάλεξη, γι' αυτό δεν. Άρα εδώ βάζω τώρα είμαστε 3 βαθμούς Κέλβιν. Μην λέτε ναι, γιατί θα έχετε πεθάνει τέλος πάντων. Θεωρητικό είναι. Βάζω ήλιο, άρα είναι υγρό και μπαίνει μέσα. Το βάζω έτσι, σαν το ρίχνω. Okay. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι τι κάνει. Άμα δεν έχετε καθόλου, δηλαδή καμία γνώση στον τομέα είτε της υπερευστότητας ή υπερεγονιμότητας, είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται. Δεν ξέρετε τι κάνει. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι άμα βάλετε από πάνω έναν κόνο με ένα μικρό κύλινδρο που είναι συνδεδεμένο και το βάλετε από πάνω, τότε ξαφνικά θα εμφανιστεί το συντριβάνι. Άρα, επειδή είναι υπερρευστότητα, δεν έχει τριβή. Άρα, ανεβαίνει πάνω στον κόνο. Ανεβαίνει. Και ανεβαίνει και επειδή ανεβαίνει πάνω στον κόνο, συνεχίζει να ανεβαίνει και μετά βγαίνει. Και μετά, βέβαια, πέφτει λόγω βαρύτητας. Αυτό το πράγμα κάνει συντριβάνι. Φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα συντριβάνι εδώ. Αυτά λοιπόν το έχουμε κάνει σαν πείραμα, αληθινό, κρατάει 6 μήνες, χωρίς να κάνετε τίποτα. Και 6 μήνες επειδή το σταμάτησαν, τίποτα άλλο. Δεν είναι, σταμάτησαν το ψυγείο. Ναι, γιατί πρέπει να είναι στους 3 βαθμούς Κέλβιν. Μόλις ανεβαίνει το ψυγείο, σταματάει. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς πράγματα τα οποία
οι γνώσεις που έχεις εκείνης της εποχής σου επιτρέπουν να φτάσεις σε ένα στάδιο. Μετά έρχεται κάποιος άλλος και σου λέει υπάρχει μια άλλη λύση. Εδώ ο Αρχιμίδης έχει κάνει αυτά τα πράγματα σε διάφορους τομείς και στα μαθηματικά και όπως ξέρετε θα τελειώσω με αυτό. Σε κάποια φάση πρέπει να τελειώσω, δεν γίνεται. Ναι. Γιατί δεν βλέπω κανένα, δεν μου κάνει κανένα σήμα, ενώ είναι τόσο επαγγελματικό. Α, όχι, κάποιοι μου κάνουν σήμα. Ναι, ναι, μπράβο. Ωραία. Είναι το θέμα της... δύο προβλήματα. Είναι το θέμα της σταθερότητας και το θέμα της άνω στεσταλαμένη έναν τεχνικό τρόπο. Άρα θα πάρω το θέμα της σταθερότητας. Θυμάστε ότι όταν διαβάζετε τον Πλάτωνα, που δεν ήταν βέβαια μαθηματικός, σας λέω ότι όλα είναι φτιαγμένα με τα πέντε πλατωνικά σχήματα. Ως εδώ όλα καλά. Μετά αποφασίζει ότι τελικά για λόγους λογικούς, ας το πούμε έτσι, αποφασίζουν στην αρχαιότητα ότι το πιο σταθερό από όλα είναι ο κύβος. Από τα πέντε. Αλλά θυμάστε ότι τώρα σας μιλάω για το τετράεδρο, τον κύβο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Δεν έχουμε άλλα, έχουμε μόνο πέντε. Και λοιπόν, αυτό θα αντιπροσωπεύει τη γη. Όχι. Έρχεται λοιπόν ο Αρχιμίδης. Τάμπουλα ράζα, ξανά από την αρχή. Έχουμε μόνο πέντε, το δέχομαι. Βέβαια κάνει και του Αρχιμίδη, βάζει άλλα 13, για να κάνει 18, του Αρχιμίδη, άρα δεν έχουμε όλα που είναι το ίδιο σύστημα. Παίρνει τα πέντε και κοιτάζει τα πέντε και αποδεικνύει ότι ο κύβος δεν είναι ο πιο σταθερός. Συμφωνείς, τεχνικέ? Το πιο σταθερό είναι το τετράεδρο. Εντάξει, άρα φανταστείτε λοιπόν, όπως λέμε συχνά, πυραμίδα με τριγωνική βάση, για αυτούς δεν πιάνουν το τετράεδρο. Τι κάνει σαν ιδέα, εδώ είναι το ωραίο, είναι ότι κοιτάζει πού είναι το κέντρο βάρους. Θα μου πεις, τι σκέφτηκε πάλι αυτός ο άνθρωπος, εντάξει. Και βάζει π.χ. ας πάρουμε τον κύβο γιατί είναι το πιο εύκολο, βάζει τον κύβο διαγώνια να στέκεται πάνω σε μία ακμή και πάνω κάτω τι λέει, όταν είναι στην ακμή είναι σηκωμένο και όταν είναι επίπεδο και μετράει ποια είναι η διαφορά. Εντελώς φυσιολογικά αυτά που λέμε, δεν είναι, δηλαδή εσείς αμέσως σκεφτήκατε αυτή τη μεθοδολογία και κάνει λοιπόν το ανάλογο με το τετράεδρο και τι βλέπει, βλέπει ότι η διαφορά είναι πολύ πιο μεγάλη. Δηλαδή, το να το περάσεις από το στάδιο ισορροπίας στην ανισορροπία για να το ρίξεις είναι πιο δύσκολο από έναν κύβο. Τώρα μετά, άμα σας βάλω 12έδρο που είναι με πεντάγωνα και 20έδρο που είναι με τρίγωνα, νομίζω ότι επειδή βλέπετε ότι αρχίζει να μοιάζει όλο και πιο πολύ με μια μπάλα, φαντάζεστε ότι άμα το σπρώξετε θα κυλάει πιο εύκολα. Άμα σπρώξετε ένα τετράεδρο, μόνο του δεν κυλάει. Άρα αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Το άλλο λοιπόν που αμφισβήτησε σε σχέση με τον Αριστοτέλη είναι ότι ο Αριστοτέλης θεώρησε έτσι ότι μία δύναμη δεν διαιρείται. Εντάξει, δεν μπορώ να πάρω μία δύναμη και να πάρω το ενδέκατο κτλ. Δεν μπορώ να το διαιρέσω. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί πρώτον ο Αρχιμίδης αναλύει το επιχείρημα του Αριστοτέλη, αποδεικνύει ότι δεν λειτουργεί και ο Αριστοτέλης κάνει ένα δεύτερο λάθος και λέει αν όλα αυτά που έγραψα, να θυμάστε ότι ο Αριστοτέλης δεν είναι μαθηματικός, εντάξει. Άρα επινόησε το θέμα της λογικής, είναι από τους πρώτους και είναι πολύ καλό αυτό, άρα μαθηματικά όχι. Άρα κάνει τώρα ένα λάθος να χρησιμοποιήσει μαθηματικά και φυσική εκτός πλαισίου. Και λέει αφού δεν υποδιαιρείται και δεν διαιρείται, αν γινόταν ένας άνθρωπος θα μπορούσε να σηκώσει ένα καράβι. Τι ήθελε και το είπε. Καημένος, τι ήθελε και το είπε. Ωραία. Δύο επίπεδα. Όχι μόνο απορρίπτει τη μεθοδολογία, αλλά επιπλέον κατασκευάζει το πολυσπαστόν. Το έχεις. Το πολυσπαστόν, το οποίο θα του επιτρέψει να διαιρέσει τις δυνάμεις ουσιαστικά
Και π.χ. το κλασικό παράδειγμα που δίνουμε είναι ότι έχετε, ας πούμε, κάτι που χρειάζεται 100 νιούτον και άμα βάζετε τροχαλίες που είναι το σηκώσετε με 25. Σας λέω το απλό. Όταν βλέπετε το πολυσπαστό, μόνο απλό δεν είναι. Αλλά πάνω κάτω καταλαβαίνετε ότι όταν τραβάτε αυτό το πράγμα, αν το έχετε ζήσει βιωματικά, λέτε μάλλον γίνεται. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φανταστείτε έναν τύπο, εντάξει, να κάνει έτσι. Τίποτα άλλο. Και ξαφνικά να βλέπετε ένα καράβι να σηκώνεται και να βγαίνει εκτός νερού. Προσέξτε ότι πολύ συχνά, το έχω δει αυτό, νομίζουν ότι εννοεί ότι τραβάει ένα καράβι. Και αυτό είναι τελείως βλακία, γιατί βέβαια εσείς είστε σταθερά, οποιοδήποτε καράβι μπορεί να το τραβήξετε εντός εισαγωγικών, γιατί αυτός το καράβι είναι πάνω στο νερό. Αλλά επειδή δεν έχει κανένα στήριγμα, τραβάτε, απλώς πρέπει να περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει είναι εντάξει, μετά πώς το σταματάτε, ένα Θεός ξέρει. Αλλά το θέμα είναι εδώ, αυτό που κάνει ο Αρχιμίδης, είναι το καράβι βγαίνει από το νερό. Το παράδειγμα που ήθελε να χρησιμοποιήσει ο Αριστοτέλης ήταν να πει, για να είναι έτσι εντυπωσιακό, πήρε ένα πράγμα του τύπου, θα σήκωνα και ένα καράβι άμα μπορείς να το διαιρείς. Ήταν λογικό σαν σχήμα, σου λέει, τεράστιο αυτό, άμα το διαιρείς, και τότε μπορεί να φτάσει στη δύναμη ενός ανθρώπου και να το κάνει. Αλλά δεν έχει υπολογίσει ότι δεν έστεκε το πρώτο κομμάτι. Και όμως ο Αρχιμίδης το έκανε. Και το πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Άλλο να καταλάβετε ότι κάποιος έκανε ένα λάθος και άλλο να δημιουργήσετε το εργαλείο που σας επιτρέπει να υλοποιήσετε το λάθος του. Το πολυσπαστόν δεν ήταν κάπου το είχαν δίπλα και του λέει κάνεις λάθος, να πάρε, κοίτα. Όχι, το έφτιαξε. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν ζητούσαμε και το έφτιαξε. Και αυτό που πρέπει να καταλάβετε, όταν είναι το ανάλογο, αν θέλετε, μπορεί να το δείτε με τον καταπέλτη. Καταπέλτης. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε τα τόξα και τα λοιπά για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την αναλογία. Στην πραγματικότητα είναι ένα από τα συστήματα που θα το επινοήσει και αυτό ο Αρχιμίδης και μάλιστα ο Νταβίνσι θα πάει λίγο πιο πέρα, θα καταφέρει να κάνει κάτι που είναι 9 φορές πιο καλό. Αλλά ξέρετε, ο καταπέλτης δεν είναι καλό παράδειγμα, γιατί πολύ συχνά εμείς θεωρούμε ότι βάζουμε μία μάζα και την πετάει εκεί. Το καλό του καταπέλτη είναι να χτυπάει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, σούπερ καταπέλτης που σας πετάει μια τεράστια μάζα χωρίς ακρίβεια είναι άχρηστο. Εκτός αν όλοι οι άλλοι κάθονται από κάτω και περιμένουν. Εντάξει, αυτό ναι. Άρα, όμως, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε, ας πούμε, το τείχος ενός κάστρου, με μία δεν γίνεται. Αλλά άμα έχετε ακρίβεια και χτυπάτε συνεχώς στο ίδιο σημείο, τότε τρυπάει. Αυτό που σας είπα τώρα είναι ότι είναι ικανός να επινοήσει όχι μόνο το θέμα της επίλυσης, όχι μόνο να δει το λάθος στο νοητικό, αλλά να δημιουργήσει το εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει σε μη ειδικούς να το δουν. Και για μένα, και τώρα μιλάω για τον δημιουργό του μουσείου, τον μουσείο να το ονομάσουμε έτσι, είναι αυτό η συνέχεια του πνεύματος του Αρχιμίδη. Δηλαδή, θα δείτε εκθέματα τα οποία σας επιτρέπουν να δείτε άμεσα κάτι που δεν θα βλέπατε χωρίς το εργαλείο. Παρόλο που μπορεί να καταλαβαίνετε το σχήμα. Δηλαδή, σαν νοητικό σχήμα, ειδικά αυτοί που είναι πιο πολύ των θεωρητικών μαθηματικών, που να καταλάβουν, ναι, μάλλον θα πρέπει να λειτουργεί. Αλλά άλλο να το βλέπεις να λειτουργεί μπροστά σου, και άλλο αυτός που δεν έχει αυτή την ικανότητα και βλέπει τη μηχανή να λειτουργεί και λέει αυτό είναι τελικά. Άρα όλα αυτά που σας είπα είναι πρώτα απ' όλα για να θυμάστε ότι τελικά εμβέλεια δεν σημαίνει απλώς μεγάλος. Για να θυμάστε τη διαφορά μεταξύ του γ1 και του γ2. Και να σκεφτείτε ότι κάποιος που είναι σε αυτό το επίπεδο δεν είναι αυτός που λύνει τα προβλήματα των άλλων. Είναι αυτός που δημιουργεί τις επιλύσεις των προβλημάτων των άλλων. Και αυτό είναι πολύ πιο δυνατό, διότι η δυσκολία δεν είναι η λύση του προβλήματος, την μπορεί εκ των υστέρων να βρούμε μια άλλη μεθοδολογία που να είναι πιο απλή.
Η δυσκολία είναι να επινοήσεις την επίλυση. Άρα, αν μερικοί από εσάς αυτή την περίοδο έχουν κάποιο πρόβλημα και θεωρούν ότι δεν υπάρχει λύση, να θυμούνται ότι πρέπει να βασιστούν σε ανθρώπους που είναι ικανοί να βρίσκουν επιλύσεις ανώμαλες του τύπου γάμα 2 έως γάμα 3 και να τα βγάλουμε πέρα, αντί να αναρωτιούνται πώς λύνεται το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.